Κύριε Σταύρο Βιτάλη, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ στην Κρήτη και σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ. Θα πρέπει, φίλες και φίλοι, να σας πούμε, και το βλέπετε έτσι κι αλλιώς, ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο που κάνει μία προσπάθεια αρκετά χρόνια τώρα. Για αυτή την προσπάθεια θα μιλήσουμε. Έχουμε πολλές απορίες και δεν σας κρύβω ότι εγώ σε προσωπικό επίπεδο βλέπω και κάποια πράγματα τα οποία μου δημιουργούν μεγάλα ερωτήματα. Θα τα πούμε όμως στην πορεία της εκπομπής μας. Να ξεκινήσουμε, κύριε Βιτάλη, από πίσω προς τα μπρος, ανάποδα δηλαδή. Όπως θέλετε. Κάνετε μια προσπάθεια πόσα χρόνια τώρα? Από το 1986, μιλάω για Ιωάννη Καποδίστρια και Άμεση Δημοκρατία, τότε που ήμουν σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου. Τους έλεγα τι τρίτο δρόμο για το σοσιαλισμό, ρε παιδιά, υπάρχει έτοιμο σύνταγμα στην Ελβετία που το έφτιαξε ο Καποδίστρια και τα λοιπά και τα λοιπά. Το 2009 έγινε πια ολοκλήρωση του συντάγματος Άμεσης Δημοκρατίας μαζί με πανεπιστημιακούς, με ειδικούς κτλ. Και θεσμικά τότε με το Πατριωτικό Μέτωπο παρουσιάστηκε στην ελληνική κοινωνία το 2009 και εντεύθεν. Έτσι. Ο αείμνησος Ανδρέας Παπανδρέου τι έλεγε για αυτά που λέγατε? Δεν μιλάγε. Οι άλλοι όμως μου λέγανε να πάω να πάρω τα χάπια μου. Εκείνος δηλαδή συμφωνούσε? Όχι. Αλλά γιατί δεν μιλάγε? Γιατί πίστευε ότι ο τρίτος δρόμος για τον σοσιαλισμό, δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά τα παλιά και τα λοιπά, ήταν ο ιδανικότερος. Και εκεί νομίζω ότι έκανε μια σειρά από λάθη με τα συνδικάτα, για παράδειγμα, όπου έδωσε τεράστια εξουσία στα συνδικάτα για να μπορέσει. Είναι η τακτική της αριστεράς, της παραδοσιακής, μέχρι τότε να μπορέσει να φτιάξει ένα κοινό και μέσα από αυτό το κοινό το ελεγχόμενο να μπορέσει να προχωρήσει και να επιβάλλει στα σχέδιά σου. Να ανοίξω μια παρένθεση. Ναι. Τελικά, ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, ΠΑΚ και μετά ΠΑΣΟΚ, ήταν κεντρό ή αριστερό? Διότι νομίζω ότι ακούμπαγε πολύ στην αριστερά από τότε. Καλά, τώρα δεν υπάρχει προσανατολισμός, το βλέπουμε ότι είναι πάει και όπου κάτσει η μπήλια, πάμε και όπου βγει. Τότε τι ήταν πραγματικά η ψυχή? Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν εξοικονευτική αριστερά, το γνωρίζετε αυτό. Ήταν στο ΕΚΕ έτσι, παλιότερα στα νιάτα του έτσι. Γενικά όλο το κίνημα επί Ανδρέα Παπανδρέου είχε αυτήν την αριστερή διάταξη, την οποία μάλιστα ενίσχυσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έκανε και καθηγητής, με το New School of Economics, με όλο αυτό το κίνημα το αριστερό κτλ, που πίστευαν τότε ότι μπορεί κάτι να γίνει μέσα από αυτές τις προσεγγίσεις. Έτσι. Αριστερό ήτανε. Τώρα στη συνέχεια πώς κατέληξε το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Κατέληξε με Σιμιτέους, κατέληξε με Τσουκάτους, κατέληξε με πολλούς άλλους. Πασχαλίδες, με Πακέτα, με τέτοια. Τα θυμάστε, κύριε Ακάκη, έτσι? Τα θυμάμαι. Λοιπόν, εγώ να πω ότι. Και θλίβομαι. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ να κάνω μια υποσημείωση. Υπήρξα και σύμβουλος του μεγάλου του Γιώργη του Γεννηματά. Ήταν η λαμπρότερη, μοναδική περίπτωση για μένα. Αν και ήμουν διευθυντής του γραφείου και εκπρόσωπος τύπου για 2,5 χρόνια και του Παπαθεμελή, τον οποίο τον εκτιμώ ως άνθρωπο, έτσι διαφώνησα με τις πολιτικές του επιλογές, με τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τα πράγματα. Ξαναγυρνάω στο Γιώργη το Γεννηματά, ο οποίος έφτιαξε το ΕΣΥ και το οποίο βοήθησα και εγώ να γίνει το ΕΣΥ. Ήταν για μένα η μοναδική περίπτωση ενός καθαρόαιμου πατριώτη, δημοκράτη, Έλληνα. Το δηλώνω αυτό δημόσια. Μετέπειτα η κόρη του ανάλαβε στο ΠΑΣΟΚ. Καμία σχέση. Η Φόβη καμία σχέση με τον πατέρα της, έτσι. Είχε διαφορές μεγάλες ή είχε έλλειψη γνώσεων? Καμία σχέση δεν είχε. Από τότε που ήταν και στα πράγματα, ας πούμε, όταν ήταν η κόρη του κτλ. Δεν είχε ποτέ καμία δηλαδή, σχέση. Δηλαδή, σαν το έργο «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», κάπως έτσι, αντίσταση επειδή στην αντίδραση. Επειδή πέθανε και εμείς οι παλιότεροι λέμε ότι εθνεός δεν δικαίωται, καλύτερα να μην. Συμφωνώ απόλυτα και τέτοιες μέρες, ναι, συμφωνώ. Ναι, να μην κάνουμε κριτική. Πάντως δεν είχε πολιτικά, δεν είχε καμία σχέση με τον γενναίο περήφανο Γιώργη Γεννηματά. Για να πω μια ακόμη διατύπωση, πόσο γελή είναι η σημερινή καιρή σε σχέση με εκείνες. Ο Γιώργης ο Γεννηματάς πήγαινε στις 6 ώρα το πρωί στο γραφείο του, στις 5.30 έπρεπε να ήμασταν εμείς και έφευγε 12 ώρα το βράδυ. Μερικές φορές κοιμόταν και μέσα στο Υπουργείο, έτσι, για να φτιάξει το ΕΣΥ όπως και το φτιάξε. Στη θέση, στην καρέκλα εκείνη, την φοβερή καρέκλα του Υπουργού Υγείας, κάθεται σήμερα αυτό το άντε να μην πω, μην χαλάσω την εκπομπή σου και μου βάζεις μπιπ,
ο Μπουμπούκος, θα τον πω για να μην πω και το όνομά του. Μπουμπούκος, τον είπε η γυναίκα του. Αυτός κάθεται στην καρέκλα του Γιώργη του Γεννηματά, αν είναι δυνατόν, κύριε Κυριακάτη. Αλλά είναι σημεία των καιρών αυτά. Η γελιότητα, η πολιτική δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με εκείνη την εποχή. Πάμε τώρα στα σημεία των καιρών και στην γελιότητα. Γελιότητα, κάποιοι μπορούν να πούνε, να το χαρακτηρίσουν ότι είναι και σχετικό. Γιατί πρόσφατα είχατε κάνει την τελευταία σας κίνηση, εκείνη που καλέσατε τον ελληνικό λαό να έρθει στο Σύνταγμα, να υπάρξει ένα πλήθος ανθρώπων, εκπρόσωποι από κάθε νομό, να πάτε στη Βουλή, ούτε λίγο ούτε πολύ να μπείτε στη Βουλή και να παραδώσετε ένα έγγραφο το ψήφισμα, τι θα παραδίδατε στον Φρούραρχο, κάτι τέτοιο. Όχι, ζητήσαμε τα κλειδιά της Βουλής και τα λοιπά. Ήταν μια τυπική διαδικασία. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας και αφήνουμε τα άλλα. Δεν σας κρύβω, κύριε Βιτάλη, ότι είδα τότε και με έκπληξη είδα ότι υπήρχε και μία, θα με συγχωρέσετε γι' αυτό, αλλά πρέπει να κάνω τη δουλειά μου σωστά, μια ανοργανωσιά, όχι από εσάς, από τον κόσμο, ο οποίος ναι μεν ήρθε σε εσάς κοντά, ισχυρίστηκαν πολλοί ότι ενώ τα είχατε ανακοινώσει, είχαν βάλει μπλόκα και δεν πέρασαν τα λεωφορεία και τα λοιπά. Ωραία, εγώ να το δεχτώ. Αυτοί που ήρθαν, που παρουσιάσατε κάποια στιγμή εσείς ότι είναι ένα σώμα του ελληνικού στρατού, μα δεν τους είδατε ότι φοράγανε κάτι πουκάμισα, να πούμε, πολιτικά, με ανοιγμένες κοιλιές και κάτι πατελόνια. Α, εννοείται με τους καταδρομείς. Ναι. Εντάξει. Δεν ήταν αυτό λίγο γελίο σαν εικόνα? Όχι από εσάς, επαναλαμβάνω, από αυτούς. Δεν τους θίγω, τους ζητάω και συγγνώμη αν προσβάλλονται. Αλλά όταν πας για κάτι τέτοιο σοβαρό, νομίζω εσείς το έχετε υπηρετήσει αυτό. Δεν πήγατε ποτέ είναι έφεδρο, με τις μπιζάμες. Όταν έχεις να κάνεις με εφέδρους και εφελοντές, δυστυχώς θα σου έρθει ο καφής. Ήταν ένας-δύο τέτοιοι έτσι. Οι υπόλοιποι και τα άλλα, το άλλο το σύνταγμα που ήταν παραπάνω και το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε καθόλου, έτσι, όπως και το δήλωσε, ήταν μια χαρά. Αυτοί οι οποίοι ήταν κάτω στο Σύνταγμα ήταν για να περιφρουρήσουν την όλη διαδικασία. Ήταν δύο δημιουργίες και ένα-δύο από αυτούς δεν είχαν περιβολή όπως θα έπρεπε κτλ. Όταν ξέρετε γιατί το ρωτάω και σας διακόπτω. Ναι, όταν μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Απλά θα ξεκινήσουμε από αυτά για να πάμε και στα πιο βαθιά. Όταν η μάνα μου, ας πούμε, ή η γυναίκα μου, που δεν έχουν, δεν είναι τόσο βαθιά βαρμένες στα πολιτικά και σε όλα αυτά, βλέπουν μια τέτοια εικόνα, ενδεχομένως να επηρεάζονται ακόμα και αν σας πιστεύουν. Να επηρεάζονται αρνητικά όμως. Ακόμα και αν πιστεύουν και συμφωνούν με αυτά που λέτε. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί είχαμε πολλές τέτοιες αναφορές. Ότι κοιτάξτε τώρα τι πάνε να κάνουν και αυτοί πήγαν έτσι. Ή κοιτάξτε τι τόσο σοβαρό πράγμα που πάνε να κάνουν και η εμφάνισή τους είναι έτσι. Κύριε Κυριακάκη, να πω κάτι το οποίο δυστυχώς το λέω. Δυστυχώς ο Έλληνας κοιτάζει και επηρεάζεται με το μάτι, όχι με τη σκέψη. Μου λένε πολλές φορές γιατί το παλεύεις χρόνια τώρα. Και λέω το εξής. Η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή. Ναι, εκεί θα δείτε ότι είναι και η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημά σας. Ναι. Οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουν πόσες επαναστάσεις. Στην υγεία σας. Πόσες επαναστάσεις γίνανε από το 1453 μέχρι το 1821. Δεν γνωρίζουν. Εσείς γνωρίζετε για παράδειγμα. Πάρα 200 τόσες. 124. Μεγάλες επαναστάσεις, σημαντικές. Όλες μαζί παριθμούν στις 224 ή 246. 124 επαναστάσεις ένοπλες εξεγέρσεις, κανονικές. Ναι. Έτσι. Αυτές οι άλλες συμπληρωματικές είναι, μπορεί να τις πεις και 600-700, έτσι, που είναι μικροεπισόδια. Οπότε, τι θέλω να πω όμως έχει σημασία, ότι οι επαναστάσεις αυτές ήταν η κλίμακα για να φτάσουμε στο 21. Συμφωνείτε? Απόλυτα. Αν δεν υπήρχε αυτή η κλίμακα, θα φτάναμε στο 21. Όχι, αν το έθνος υποδουλωνόταν και εξαφανιζόταν. Όχι, το 21 θα ήταν η πρώτη. Επομένως αποτυχία. Ακριβώς. Το 21 δηλαδή θα περιμέναν άλλα 200 χρόνια για να οριμάσει και να γίνει. Προφανώς. Τι λέω λοιπόν εδώ πέρα, και θέλω λίγο να το καταλάβει ο κόσμος πώς το λέω. Ότι η αξία της δεύτερης, της 21ης, της 22ης και τα λοιπά επανάστασης από αυτές που γίνανε, είναι ακριβώς η ίδια. Ακόμα και στο πρόσωπο του Θεού, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, ακριβώς η ίδια με αυτή του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Νικηταρά και το λοιπόν. Είναι ακριβώς η ίδια. Απλώς δεν φωτίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί δεν έτυχε να δει και τη λύτρωση του γένους όπως έγινε το 21. Άρα λοιπόν λέω ότι
η αξία των δικών μας αγώνων είναι ακριβώς ταυτόσιμη με την αξία εκείνου του αγώνα που θα φέρει τη λύτρωση του αγώνα, της πατρίδας μας και κυρίως θα επαναφέρει στην επανάσταση, στο ρου της επανάστασης, στην πατρίδα μας που διακόπηκε το 1831 με τη δολοφονία του Ιάννη Καποδίστρια. Αυτός είναι ο στόχος και την επιβολή του νόμου του Ιάννη Καποδίστρια όπως αυτό το εφάρμοσε στο 1815 ως Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας στην Ελβετία, η οποία θα τα πούμε πιστεύω στη συνέχεια είναι αυτή που είναι σήμερα η πρέον προνομιούχα με τον πρέον προνομιούχο λαό στον κόσμο. Άρα λοιπόν για να εξαναέλθει η πατρίδα μας στην Κίτη του 1831 θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και προσήλωση και αγώνα. Επομένως έχετε υπόψη σας ότι μπορεί και εσείς να μην τα καταφέρετε και να τα καταφέρει ένας συνεχιστής σας. Και σήμερα κιόλας. Είμαι έτοιμος να παραχωρήσω, γνωρίζοντας ότι δεν είμαι υποψήφιος, δεν κατεβαίνω υποψήφιος, δεν θέλω να είμαι υποψήφιος πουθενά. Έτσι, το έχω δηλώσει και το έχω τηρήσει αυτό εδώ και 15 χρόνια και έτσι. Και αυτή είναι η αξία. Μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος. Και έχουν βρεθεί αρκετοί. Έχουν βρεθεί αρκετοί οι οποίοι θα συνεχίσουν τον αγώνα αυτό και θα τον ολοκληρώσουν. Αλλά λέω το εξής. Επειδή η καιρή είναι πάρα πολύ περίεργη, επειδή όπως συνηθίζω να λέω, θα τα έχετε δει κάθε μέρα που περνάει, είναι και χειρότερη για τον Έλληνα, πλησιάζουν αυτοί οι καιροί με μεγάλη ταχύτητα. Εμένα πραγματικά με αφήνει παγερά διάφορο, εάν θα είμαι εγώ που θα φέρω την πατρίδα εκεί πέρα ή θα τη φέρει κάποιος άλλος. Εμένα το όνειρό μου είναι να δω προτού πεθάνω. Να δω το Σύνταγμα του Καποδίστρια στην Ελλάδα και να δω τον νομό σου, τον νομό εδώ τον του Ηρακλείου, να αποφασίζει για το ΦΠΑ του νομού Ηρακλείου όπως έχει η Ελβετία. Αυτό είναι το όνειρό μου, να είμαι σε μια γωνίτσα και να δω αυτό το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Επιτέλους η Ελλάδα με δημοψηφίσματα να σώνεται από αυτό το φαύλο κύκλο των κομματικών συμμοριών. Το να υπάρχει ο κάθε νομός να έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το ΦΠΑ. Λέμε τώρα το ΦΠΑ, ναι. Χιλιάδες άλλα πράγματα. Δεν δημιουργεί ανισότητες, διότι, γιατί το λέω αυτό, υπάρχουν 51 νομοί. 51 νομοί, ναι. Αυτοί οι 51 νομοί δεν μπορεί ο καθένας να έχει το δικό του διασάκι, όπως το λέγανε στην παλιά Κρήτη, το δικό του νόμο. Δεν θα υπάρχει ένα κράτος. Η ιστορία έδειξε ότι υπάρχει ένα κράτος και εγγυητής αυτού του κράτους είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ελληνικός στρατός. Να πούμε εδώ ότι εγγυητής της ακεραιότητας του έθνους είναι ο ένοπλος λαός πλέον και ο στρατός. Μιλάμε τώρα για στην άμεση δημοκρατία, τη δημοκρατία του Καποδίστρια. Η Ελβετία, επίσης κάτι που πολλοί δεν το γνωρίζουν, έχει των 8 εκατομμυρίων κατοίκων έχει 3.800.000 οπλίτες. Με τα όπλα στο σπίτι. Παρεμπιπτόντως και με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα στον κόσμο. Γιατί όταν έχεις, δείχνει η ιστορία ότι όταν έχεις το όπλο στο σπίτι, αλλά μπαίνουμε σε λεπτομέρειες τώρα. Να ξαναγυρίσω και να πω ότι η εγγύηση του έθνους είναι ο στρατός. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται κατευθείαν από το λαό στην άμεση δημοκρατία. Την πραγματική δημοκρατία, έτσι. Για να μην τη λέμε άμεση αντιδανειζόμενη, τον direct democracy. Την πραγματική δημοκρατία, λοιπόν, εγγυητής του έθνους είναι ο στρατός. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κάνει κουμάντο στον τόπο του, πρέπει επιτέλους. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η περιφέρεια. Μα ο τόπος του νομού δεν είναι γενικότερα ο τόπος Ελλάδα. Απαντώ. Τρεις υποχρεώσεις έχει και ο Ξανθιώτης και ο Ευρύτης και ο Σπαρτιάτης και ο από την Μπέλα που είμαι εγώ. Και ο Ηρακλειώτης και ο Χανιώτης. Τρεις υποχρεώσεις έχει. Υγεία, παιδεία, άμυνα. Σε αυτά τα τρία πληρώνει με το εισόδημά του. Πληρώνει υποχρεωτικά για αυτά τα τρία. Από εκεί και πέρα η κάθε περιοχή όπως είναι και η Ελβετία κανονίζει τη δική της ανάπτυξη. Έτσι. Γιατί γίνεται αυτό. Επομένως δίνουμε όμως κύριε Βιτάλη στον περιφερειάρχη, ας πούμε, ή στον νομάρχη, γιατί για νομούς μιλάμε. Δεν υπάρχει περιφερειάρχη. Νομάρχης. Υπάρχουν 51 νομάρχες, ξαναγυρνάνε νομάρχης. Στο σύστημα ωραία, των, λοιπόν. Των κοινοτήτων και των δήμων. Ωραία, έτσι. Λοιπόν. Ο κάθε νομάρχης, λοιπόν, αποκτάει την εξουσία του πρωθυπουργού στον τόπο του. Σωστά? Όχι ακριβώς. Αλλά? Του διοικητή, του κυβερνήτη. Όχι του Πρωθυπουργού. Του κυβερνήτη. Πρωθυπουργός σημαίνει με τα σημερινά, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, με τα σημερινά δεδομένα, ο Πρωθυπουργός είναι και αρχηγός στρατού. Στην περίπτωση της πραγματικής δημοκρατίας, της δημοκρατίας του Καποδίστρια,
έτσι, κυβερνάει τα οικονομικά του σπιτιού του, πέρα από την υγεία, την παιδεία και την άμυνα. Πέρα από τα τρία αυτά για τα οποία αποφασίζει η κεντρική κυβέρνηση των Αθηνών, έτσι, ή όπου είναι, εν πάση περιπτώσει, η πρωτεύουσα, πέρα από αυτά τα τρία αποφασίζει για τον τόπο του. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Συζήταγα τώρα με την Κνωσό που πήγα να την ξαναδώ. Πού πάνε τα λεφτά της Κνωσού? Ξέρετε πού πάνε? Στην Αθήνα. Παλιότερα, πριν μερικούς μήνες, είχα πάει στους Δελφούς, όπου είναι γκρεμισμένα τα πάντα, πεσμένες πινακίδες, ένα χάλι φοβερό στο κέντρο του κόσμου, στους Δελφούς. Και ρώτησα εκεί τον διευθυντή, πού πάνε τα λεφτά των Δελφών? Στην Αθήνα. Γιατί η περιφέρεια να πληρώνει ένα υδροκέφαλο κομματικό κράτος, όπου τα λεφτά να τσεπώνονται από τους πολιτικούς και τους παρατρεχάμενους? Διότι προφανώς, κύριε Βιτάλη, πρέπει να πάρουμε τέτοια χρήματα, ούτως ώστε να μπορούμε να πλακοστρώσουμε την Ακρόπολη. Να την τσιμεντοστρώσουμε, μάλλον. Όπως έκανε η κυρία Μενδώνη. Ναι, και αυτό. Αλλά και κυρίως να φτιάξουμε το μετρό της Αθήνας. Την ώρα που χωριά μας δεν έχουν πρόσβαση. Είναι γκρεμισμένοι δρόμοι. Και εδώ, ακόμη που πήγα μέχρι τα Νόγια και γύρισα και το Μυλοπόταμο και τα λοιπά, είδα γκρεμισμένους δρόμους. Έτσι. Τώρα την ώρα που η Αθήνα κάνει μετρό. Αν θέλει η Αθήνα, λέει η άμεση δημοκρατία του Καποδίστρια, λέει, αν θέλει η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, οι μεγάλες πόλεις, να κάνουν μετρό, να το πληρώσουν. Δεν θα το πληρώσει ο Ηρακλειώτης και ο Χανιώτης και ο Ρεθυμιώτης και ο Ξανθιώτης. Ναι, αλλά το λένε όμως με την έννοια, προφανώς δεν ξέρω, το λένε με την έννοια έτσι για να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Στα μάτια του είναι ότι είμαστε ένα κράτος όλοι. Θα πληρώσουμε όλοι. Είμαστε κάτω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκτός από το στρατό, υπάρχει και ένα όργανο το οποίο λέγεται Όργανο Κοινωνικής Συνοχής. Θα σας παρακαλέσω και τους τηλεθεατές σας να δούνε, να διαβάσουν. Είναι 381 άρθρα, 30 χρόνια δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά. Την χαρακτηρίζουν εφέτες, δικαστές, νομικοί κτλ. Αβάμαντα το Σύνταγμα του Καποδίστρια. Θα ήθελα να τους παρακαλέσω να το διαβάσουν, να δουν εκεί λεπτομέρειες. Ξανάρχομαι στο θέμα της κοινωνικής συνοχής. Που σημαίνει τι? Ο πρόεδρος Δημοκρατίας από κάτω του, εκτός από το στρατό, έχει και αυτό τον οργανισμό, ο οποίος αποτελείται από τους 51 νομάρχες και τους 51 βουλευτές από τους 51 νομούς που βγαίνουν πρώτοι σε κάθε νομό της χώρας. Ένα όργανο δηλαδή 102 ατόμων. Παρεμπιπτόντως, στην Βουλή της Άμεσης Δημοκρατίας έχουμε 150 βουλευτές και όχι 400, 500, 600 όσους θέλουν αυτοί. Έτσι. Αυτό το όργανο λέει, έπαθε κάτι ομιγέννητο, για παράδειγμα το Ηράκλειο, όλοι μαζί συνεισφέρουμε υποχρεωτικά για να το σώσουμε. Επομένως, υπάρχει συμμετοχή και του κράτους γενικότερα σε κάποιο νομό που θα έχει έκτακτη ανάγκη. Που θα έχει, ναι, υπάρχει πρόβλεψη. Ωραία λοιπόν. Υπάρχει πρόβλεψη. Ωραία λοιπόν. Δηλαδή δεν λέει, δεν παθαίνει κάτι, ας πούμε, ο νομός Έγκρου. Σφυρίζουμε κλέφτικα. Και σφυρίζουμε κλέφτικα ο νομός Ηρακλείου. Όχι. Θα πληρώσει το κράτο, το κεντρικό. Όταν έχει ανάγκη όμως. Όχι για να φτιάξει λούσα ένα δήμαρχο και ένα νομάρχη κτλ. Από εκεί και πέρα, ο κάθε δήμαρχο και ο κάθε νομάρχη είναι υποχρεωμένο να βρει τρόπου, ούτω ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στι ανάγκε και να αναπτύξει το νομό του. Α κάνει το ΦΠΑ του 30%. Αν το σα πω ένα παράδειγμα στην Ελβετία. Η Ελβετία ξεκινάει από περιοχέ με 2% ΦΠΑ, που είναι πάνω στα βουνά, φτωχέ περιοχέ κτλ. Κτηνοτροφικέ. Και φτάνει στη Ζυρίχη, η οποία είναι η πιο πλούσια περιοχή της, το καντόνι, νομαρχία δηλαδή της Ελβετίας, που είναι 9%. Παραπάνω δεν έχει. Δεν υπάρχει παραπάνω από 9% ΦΠΑ στην πλουσιότερη χώρα του κόσμου, όπου ο βασικότερος μισθός, κύριε Κυριακάκη, είναι 5.300 ευρώ της καθαρίστριας, χωρίς να θέλω να πω τίποτε υποτιμητικό, έτσι. Ο βασικότερος. Αλλά, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Προχθές σας άκουσα σε ένα βίντεο, κουτσομπολίστικη ερώτηση, αλλά πραγματικά θα ήθελα να τη μάθω. Και λέτε, είμαι εδώ, είμαι εκεί, που κάποιοι μου έλεγαν να μην έρθω γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Τι ακριβώς σας απειλούσαν? Ναι, μου λέγανε παλιότερα, όταν ξεκίνησα να πάω, παλιότερα είπα, έγινε αυτό το πράγμα, όταν ξεκίνησα να πάω στα σφακιά που μου είχαν καλέσει, μου είπαν, μην πας γιατί έχουμε κανονίσει ένα πολιτικό πρόσωπο συγκεκριμένο, δεν θα πω όνομα. Ναι. Μου επιτρέψετε να μην το πω. Εντάξει. Αλλά είναι κριτικός. Ναι, πολλάκι. Λοιπόν, σφακιά. Ναι. Όχι πολλάκι. Όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων. Από τον παραδοσιακό χώρο των. Α, των καπιταλιστών της Νέας Δημοκρατίας. Της Κρήτης και τα λοιπά. Μάλιστα, ναι. Ότι δεν θα πας, και μάλιστα από τον διευθυντή του γραφείου του, ο οποίος μέσω ενός γέροντα
που μου είχε αγάπη και τα λοιπά, με προειδοποίησε να μην πάω σφακιά, ας πούμε, γιατί θα με καθαρίσουν. Ναι. Και εγώ πήγα σε σφακιά και σφακιάνη μου κάνα τραπέζι 25 μέτρα, έτσι. Το ίδιο μου είπαν και για τα Ζωνιανά και για το Μιλοπόταμο και τα λοιπά και πήγα επίτηδες στην πλατεία των Ζωνιάνων και έβγαλα λόγο, έτσι. Σε λίγα άτομα μένα, αλλά έβγαλα λόγο και κανένα δεν με πείραξε. Και ξαναπήγα και τώρα, έτσι, και το είπα αυτό, υπενθύμησα αυτό το πράγμα. Ότι μάλιστα. Όλο αυτό που κάνανε στα Ζωνιανά, για παράδειγμα, τώρα επειδή λες ότι είναι, είπες ότι είναι κουτσομπολής και τα λοιπά, στα Ζωνιανά είναι ένα χωριουδάκι, έχει πάει προφανώς έτσι. Τα γνωρίζει τα Ζωνιανά έτσι. Ο καλύτερος μου κουμπάρος είναι από τα Ζωνιανά. Ε, μπράβο. Μια χαρά. Άνθρωποι του Θεού είναι οι κάτοικοι των Ζωνιανών και του Μιλοπόταμου γενικότερα. Για ένα-δύο αυτοί που ήταν και τα λοιπά, πήρε όλο αυτό το σύστημα και μετέτρεψε τα Ζωνιανά σε ένα χώρο που είναι μόνο ναρκωτικά, μόνο τρελή, μόνο άνθρωποι πυροβολάνε και τα λοιπά. Έτσι. Έτσι. Επομένως, μια και ανάφερα για τους καλύτερο κουμπάρο, θα σας πω ότι ο Μανώλης ο Φακεδάρης, αλλά και ο κουμπάρος μου Παρασύρης, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι από το Μιλοπόταμο, ο ένας εξ αυτών και από τα Ζωνιανά, ο κουμπάρος μου ο Παρασύρης, και είμαι πολύ υποχρεωμένος απέναντί τους, διότι έχω καταλάβει πραγματικά ότι εκτιμούν την οικογένειά μου και εμένα προσωπικά. Επομένως, πολλούς χαιρετισμούς, κουμπάρι μου. Και την αγάπη μου σε όλη την Κρήτη και σε όλους τους Έλληνες, από το Ορμένιο πάνω του Εύρου μέχρι τη Φινικούντα και από την άκρη της Κρήτης μέχρι την Ήπειρο. Παντού, παντού, εδώ στην Κρήτη δηλαδή, επειδή με είδανε στα βίντεο και με γνωρίζουν, δεν υπάρχει και χθες το βράδυ. Δεν υπήρχε σημείο που να μην με σταματάνε και μου λένε έλα να σε κεράσω, κάτσε να σε κεράσω. Λοιπόν, σου το λένε λοιπόν. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Είσαι οργανωμένος στην Κρήτη, στο εγχείρημα αυτό, τόσα χρόνια. Οργανωνόμαστε. Το θέμα είναι, όπως λέω, επειδή αυτό το πράγμα δεν είναι πυραμιδικό, εγώ δεν είμαι ούτε Μεσσίας, ούτε Σωτήρας, ούτε σκοπεύω να γίνω. Τους λέω ότι αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι να σας υπενθυμίσω ότι το πρόβλημα της Ελλάδος υπάρχει εδώ και 200 χρόνια επειδή εσείς επιτρέπετε σε μαυροκορδάτους και κολέτιδες να εναλλάσσονται στην εξουσία. Πρέπει να κάνετε αυτό που κάνατε το 2010 προς ντροπής μας οι Ισλανδοί, για παράδειγμα. Μα κύριε Βιτάλη, αφού το υπηρετήσατε κι εσείς αυτό. Εγώ δεν υπηρέτησα ακριβώς αυτό. Μα δεν ήσασταν σύμβουλος. Τεχνικός. Δεν ήμουν κομματόσκυλο. Ήσασταν όμως και εσείς ένα γρανάζι. Ήμουνα, υπηρέτησα πράγματα όμως. Έτσι, όπως υπηρέτησα για παράδειγμα αυτό που με παρακάλεσε το 1993 ο Ναύαρχος ο Βασιλικόπουλος, ο τότε διοικητής της ΕΥΠ. Τον θυμάστε, είναι ο άνθρωπος που είπε να βυθίσουμε τους Τούρκους να τελειώνουμε. Έτσι. Με έγκριση από τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου μου είπανε ότι πρόσεξε. Επειδή ξέρουν ότι είμαι ρυψοκίνδυνος, ότι είμαι αυτό που είμαι, εν πάση περιπτώσει. Ότι δεν καταλαβαίνω αν κάτι πιστεύω ότι πρέπει να υπηρετηθεί. Μου είπανε, επειδή αναγκαστικά είμαστε νατοικοί, θα στείλουμε κάποιους με την νατοική πλευρά. Σταύρε, θέλεις ταγματάρχης τότε στο βάθμο. Έτσι. Θέλεις να πας να οργανώσεις το τάγμα που πάνω στη Σερβία να σταθούμε δίπλα σε αυτόν τον λαό που είναι χίλια και χρόνια φίλοι μας και αδερφοί μας κτλ. Και είπα, ναι, τέτοιες υπηρεσίες έκανα πάντοτε. Ό,τι δηλαδή ήθελα, εγώ επέλεγα, δεν ήμουν δημόσιο υπάλληλο ποτέ. Αυτό υπάρχει μια σύγχυση και μου λένε τι, πώς και τα λοιπά. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ υπάλληλο κανενό. Έκανα υπηρεσίες, με καλούσανε πάντοτε γιατί με θεωρούν. Τώρα περί αυτολογώ και δεν κάνει ίσως, αλλά γιατί θεωρούν, με λένε αδάμαντα, με λένε διαμάντι, ότι ο Βιτάλης όπου πάει θα σου κάνει την αναφορά που πρέπει, γιατί αυτή ήταν βασικά η δουλειά μου, έτσι, να κάνω μια αναφορά για το πώς είναι τα πράγματα και ειδικά σε εμπόλεμες ζώνες. Έτσι. Κύριε Βιτάλη, αυτό έκανα και όταν μου ζητήσαν το 14, για να το επικαιροποιήσουμε λίγο, να πάω στην Ανατολική Ουκρανία, να πάω στην Νότια Οσετία και να δώσω αναφορά και στην πλευρά του Πούτιν και στην πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Κύριε Βιτάλη, μια άλλη ερώτηση που έχει να κάνει με την... καθαρά με την προσωπικότητά σας και όχι με την προσπάθεια εκείνης της Εθνοσυνέλευσης. Πάρα πολλοί, και είναι γνωστό σε εσάς, συνάδελφοι στρατιωτικοί, δεν αναγνωρίζουν ότι είστε στρατηγός. Το ξέρω. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτούς και γιατί δεν το αναγνωρίζουν. Σας απαντώ. Ο Κολοκοτρώνης είναι καταπονομή στρατηγός. Μάλιστα, μου κατηγοράνε ακόμα χειρότερο. Ότι φορά τη σερβική στολή. Με εντολή του Παπανδρέου, φυσικά τη ελληνική κυβέρνηση και τη σερβική κυβέρνηση. Κάναμε ένα σώμα το οποίο ονομαζόταν Ρήγας Φεραίος. Και έπρεπε να φοράμε μια συγκεκριμένη στολή. Και με κατηγοράνε για ακόμη χειρότερο. Μου λένε φόρεσε τη σερβική στολή.
Και ο Κολοκοτρώνης τους λέω φοράει σε αυτή την περίφημη φωτογραφία που έχει την αγγλική στολή. Αυτό που φοράει ο Κολοκοτρώνης με την περικεφαλαία και τα λιοντάρια εδώ δεξιά-αριστερά είναι η αγγλική στολή. Δεν είναι αμαρτία αυτό απαραίτητα. Είναι ιστορική καταγραφή. Δεύτερον, αν είμαι ή δεν είμαι τη σχολή Ευελπίδων κτλ. Έχω κάνει ειδικές σπουδές στην Αμερική, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Με τον κύκλο μάλλον εκεί τότε του Πασόκ που ανέβαινε στη τέτοια, μου ζητήσανε να πάω και πήγα στην Νέα Υόρκη, σπούδασα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Με στείλανε με υποτροφία επειδή ήμουν πολύ καλός και τα λοιπά και θέλανε από μένα κάποια πράγματα. Πόσο ήσασταν τότε? Μιλάμε τώρα το 83, το 83 ήμουνα, πόσο ήμουνα, 54 γεννηθείς, 83 πόσο ήμουνα. Δεν ήσασταν 30 περίπου. 29, ναι. Εκεί, ναι. Ναι, γιατί πήγα αργά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 79 πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 83 λοιπόν με στείλανε στο Georgetown University να κάνω ειδική εκπαίδευση. Και αμέσως μετά έκανα εκπαίδευση Ranger στη Georgia. Έτσι. Δηλαδή είχα αυτή την κλίση. Δεν είμαι επαγγελματίας του τύπου πήγα στη Σχολή Ευελπίδων και πήγατε φαντάρος κανονικά εδώ πέρα. Φαντάρος υπηρέτησα εδώ, εντάξει. Απλώς φαντάρος. Ήθελα να γίνω αξιωματικός, ήθελα να μπω σε αυτά τα πράγματα. Αλλά επειδή ήμουν αγώνος της κεραμορφούλας της Ασαρίδου, ποντιακή καταγωγή της Ελασίτισσας, ήμουν χαρακτηρισμένος ως αριστερός και δεν υπήρχε καμία ελπίδα να γίνω οτιδήποτε. Μάλιστα είχα πάει στο διοικητή τότε, σε 112 πτέρυγα μάχης, τι μου θύμισες. Γιατί ήμουν στην αεροπορία και μου είπα το 1974 θέλω να πω εθελοντής στην Κύπρο και μου λέει κομμουνιστές δεν στέλνουμε. Εγώ μεταξύ δεν είχα ιδέα τι σημαίνει κομμουνισμός, αγαπητέ μου. Ήμουν 19χρονο παλικαράκι. Αυτά συνέβησαν. Είχα μια κλίση σε αυτά τα πράγματα και έχω, αγαπάω πάρα πολύ τη λογική, όχι την έννοια του στρατόκαπου όπως το λένε έτσι, αυτή την άσχημη έκφραση. Α, τη λογική, ή του καραβανά, ας πούμε. Ή του καραβανά. Α, τη λογική του φύλακα της πατρίδας. Η πατρίδα εμένα πάντοτε όπου και να γύρισα με όλες τις υπηρεσίες που έκανα ήταν για μένα, πώς να σου το πω, ήταν πάντοτε εκεί. Την αγαπούσα πάντοτε, γι' αυτό και δεν έμεινα στη Νέα Υόρκη. Για να καταλάβετε, ένα χρόνο πριν πάω στο Georgetown, ο Μάριο Κουόμου, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, με κάλεσε λόγω των σπουδών μου, λόγω της ανάμειξής μου, λόγω των βραβείων που είχα πάει και τα λοιπά με την ελληνική μου γένεια γιατί, να γίνω σύμβουλος του κυβερνήτης Νέας Υόρκης. Πήγα για μια εβδομάδα, έφυγα. Δεν άντεχα δηλαδή το πώς το λέμε, το να τον γίνω τρόπο ζωής και την κουλτούρα τους. Να σκύβω. Να σκύβεις. Να σκύβω. Και όταν μάλιστα και να κλείσω με αυτό, πέντε είναι χρόνια το συμπλήρωσα και ήταν να πάρω το αμερικάνικο διαβατήριο, του είπα όχι ευχαριστώ, δεν θέλω αμερικάνικο διαβατήριο. Όταν όμως οι Νικαραγουάνοι μου δώσαν διαβατήριο, έτσι, την υπηκότητα, τότε που πήγα με τους Σαντινίστες και κακώς πήγα τελικά, έτσι, γιατί εκεί ανακάλυψα πόσο απατεώνες είναι οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, και το λέω ξεκάθαρα, έτσι, πόσο απατεώνες είναι αυτούς που υπηρετούσα μέχρι τότε, έτσι, οι οποίοι κατάκλεψαν τα σπίτια του δικτάκτορα και τα λοιπά και τα μοίραζαν μεταξύ τους και πολλά άλλα τώρα αλλάζουμε και θέμα. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν διαφορές. Εννοώ ηγέτες, δεν εννοώ το λαό. Ναι, γιατί ναι. Η μάνα μου, η κυραμορφούλα, ήταν καπετάνισσα στο 30ο Σύνταγμα του Ελλάς και μου παρέδωσε και τη σημαία του Συντάγματος την οποία την έπαιρνε. Ενδεχομένως είχε ξεγελαστεί και εκείνη όπως. Ξεγελάστηκαν φυσικά. Όπως και εκατομμύρια Έλληνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην ναι, μπήκαμε σε άλλη μεγάλη ναι. συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, έκανα αυτή τη διαδρομή, έτσι λοιπόν έκανα αποστολές σε όλο τον κόσμο. Όποτε ήθελα εγώ και όποτε συμφωνούσα με την αποστολή. Και η μεγαλύτερη μου αποστολή ήταν το 93 στη Σερβία, όπου έκανα 7-8 χρόνια. Έτσι, κάθισα εκεί. Έκανα 4-5 χρόνια γραμμή μάχης. Και μάλιστα είμαι μοναδικός Έλληνας που. Λένε και μια άλλη βλακία, ότι ο πολεμικός μεγαλόσταυρος πρώτης τάξης που έχω δεν είναι, λέει, ελληνικός. Είναι τόσο ανόητη. Και το άκουσα από ταξίαρχο έχω αυτό. Και του λέω είσαι βλάκα, ταξίαρχε. Ο πολεμικός μεγαλόσταυρος Α τάξεως αναγνωρίζεται από όλους τους στρατούς του κόσμου. Μην λέτε βλακίες. Έτσι. Λοιπόν, εκτός αυτού, εγώ δεν πήγα εκεί πέρα ως μαμελούκος. Πήγα με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης. Υπηρετούσα την ελληνική κυβέρνηση και η συμφωνία με τον Βασιλικόπουλο και τον Παπανδρέου ήταν και εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά, η αξιωματική μου, η υπαξιωματική και οι υπόλοιποι. Να αναγνωριστούν οι βαθμοί τους. Αυτή ήταν η συμφωνία που υπογράψαμε. Και ας βγουν οι κυπατζίδες και οι επατζίδες να μου πούνε ότι δεν. Και να τους πω ποιος με πού και τα λοιπά. Έτσι. Και έτσι λοιπόν αποστρατεύτηκα με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη, συνταγματάρχη, έτσι, συνταγματάρχη για μια μέρα που λέμε, έτσι. Και το 9
με καλεί η Προεδρία της Σερβικής Δημοκρατίας να μου απονέμει το ανώτατο μετάλλιο του Σερβικού Έθνους, το οποίο και πήρα, και ονομάστηκα υποστράτηγος επί τιμή, κατά απονομή, όπως ονομάστηκαν όλοι οι μεγάλοι αυτοί αγωνιστές επί τιμή και κατά απονομή. Αυτό... Και εννοώ να πω μια τελευταία κουβέντα στους κυρίους αυτούς, επειδή ο Ναύαρχος ο Παραγκιουδάκης έτυχε μια φορά να είμαστε παρόν και τους είπε κόψε τις αχλαμάρες. Αυτός ο άνθρωπος είναι στρατηγός, όχι εμείς. Επιλέξει, ο Ναύαρχος. Έτσι. Τους υπενθυμίζω λοιπόν ότι και στο πρωτόκολλο ακόμη ο καταπονομήν αξιωματικός είναι πρώτος στη σειρά από παραγωγική σχολή και από παλαιότητα. Πρώτος. Αυτός που έχει κάνει πόλεμο. Και το ξέρουν όλοι. Αλλά δεν ξέρω γιατί βγάζουν αυτή την κακία και το μίσος. Εγώ παρόλα αυτά τους σέβομαι και τους εκτιμάω. Δεν μπορώ όμως να μην θυμάμαι ότι ο πλαστήρας ο Μαύρος Καβαλάρης, ο άλλος ο μεγάλος ο ήρωας που έχουμε, ο Σπυρομήλιος στη Βόρειο Ήπειρο, δεν θα μιλήσω για τους Κολοκοτρωνέους και τους Καραϊσκάκηδες και τα λοιπά, που ήταν όλοι κατά απονομή αξιωματικοί, έτσι. Είναι κατά απονομή αξιωματικοί, δεν είναι της σχολής. Ερώτηση, για αυτό σου το βαθμό έχει σύνταξη από το ελληνικό κράτος? Όχι. Αρνήθηκαν να μου δώσουν σύνταξη. Αρνήθηκαν ή αρνήθηκες? Αρνήθηκαν να μου δώσουν οτιδήποτε. Δεν κρατήσαν το λόγο τους. Εξαφανίσαν όλα τα χαρτιά όταν πήγα να τα ζητήσω. Τα χαρτιά τα οποία υπογράψαμε το 1993. Ότι... Δεν είχατε εσείς αυτά που υπογράφατε, δεν είχατε κι εσείς? Απαγορεύεται στις ειδικές υπηρεσίες να έχεις αντίγραφα και τέτοια να κυκλοφοράς. Υπογράφεις εχεμήθεια. Έτσι. Υπογορεύεται. Βασίζεσαι στο λόγο τους. Όχι μόνο αυτό, κύριε Κυριακάκη. Όταν γύρισα το 96 κάποια στιγμή, βρήκα μια κλήση από τον Παπαγγελόπουλο, το περίφημο αυτό μεγάλο εισαγγελέα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, για εγκλήματα πολέμου, παρακαλώ. Και πήγα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εδώ αυτά τα έχω ξαναπεί, αλλά πρώτη φορά ακούγονται επιτέλους από εκπομπή. Δεν τολμά να τα βγάλουν τα μεγάλα κανάλια αυτά, γιατί ξέρουν τι έχει γίνει. Και πήγα στον κύριο αυτό, τον gentleman, στον οποίο του παρέδιδα επίσης το φάκελο. Δηλαδή έκανα τα reports, αναφορές, τι ακριβώς γίνεται, πού νικήσανε, πού προχώρησαν κτλ. Τα έδινα στην ΕΥΠ, στον Βασιλικόπουλο, στο γραφείο του Παπανδρέου ένα αντίγραφο και στο γραφείο του Στεφανόπουλου ένα άλλο αντίγραφο. Έτσι. Και πήγα στο Στεφανόπουλο και μπροστά μου τον πήρε το Σιμίτη ο Στεφανόπουλος τηλέφωνο και του λέει τι κάνετε. Εμείς το στείλαμε τον άνθρωπο. Καθίστε καλά. Πρώτη φορά βγαίνουν αυτά από εκπομπή. Εγκλήματα πολέμου. Ναι. Που δεν είχαμε καμία συμμετοχή και τίποτε. Επέμενε ο διευθυντής του γραφείου τύπου της κυρίας Μπακογιάννη να λέει όχι έχει κάνει. Τον πήγα σε ελληνικό δικαστήριο και ζήτησε μπροστά στο δικαστήριο, ενώπιον δικαστήριο, θα τα μάθει ο κόσμος. Είπε ότι σέβομαι και υπολείπτομαι τον κύριο Βιτάλη και δεν υπάρχει τίποτε εναντίον του. Λέω πες και για τα άλλα τα παιδιά που πολεμήσανε. Υπάρχει έστω μία κατηγορία για ένα παιδί ότι έκανε εγκλήματα πολέμου, ότι βίασε, τουρκάλα βίασε, πείραξε παιδί κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Όλο το παραμύθι αυτό το ξέρετε καλά ως δημοσιογράφος, στηρίχτηκε στο ψέμα. Και τότε γιατί το έκαναν, γιατί επέμεναν. Γιατί άλλαξε πήγατε... η πολιτική. Άλλαξε η πολιτική. Έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ήρθε ο Σιμίτης. Επομένως, ήθελαν μια μορφή εκδίκηση, ας πούμε. Ο Παπανδρέου ήταν φίλος και με τον Κάρατζης και με τον Μιλόσεβιτς. Είναι φιλαράκια. Έτσι. Και μάλιστα θυμάμαι τον Κάρατζης που μου έδωσε εντολή να δώσω λουλούδια τότε στο Νάσιο, στον Παπανδρέου. Τα έδωσα στην κυρία Λιάννη κτλ. Λοιπόν, είχαν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Πάμε τώρα. Τώρα μπλέξαμε τώρα στην ιστορία. Φεύγουμε πάλι. Ξέρετε, είναι ιστορίες οι οποίες πολλές φορές μπαίνουν στα πόδια μας, μπαίνουν μπροστά μας, γιατί είναι το παρελθόν μας. Εντάξει. Το δικό μου το παρελθόν είναι ανοιχτό βιβλίο πλέον. Μετά από αυτό που μου κάνανε με τα εγκλήματα πολέμου, τα άνοιξα όλα και τους τα είπα όλα κατάμωτα. Λοιπόν, έτσι. Κύριε Βιτάλη, το σύστημα ξέρετε πολύ καλά, μιας και το υπηρετήσατε όχι σαν κομμάτι του συστήματος, αλλά κατ' επιλογήν. Δηλαδή, έτσι. Ξέρετε ότι οτιδήποτε ενοχλεί το σύστημα το ίδιο, ένα από τα γρανάζια του συστήματος είναι η αφορμή που το συνθλίβει αυτό. Σωστά. Επομένως, την προσπάθειά σας δεν την έχει συνθλίψει. Δεν τους ενοχλείτε. Γιατί σας αφήνουν να οργανωθείτε,
να κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε, για το καλό του Έλληνα όπως ισχυρίζεστε, για το καλό του συντάγματός μας και το καλό της πατρίδας μας. Λοιπόν, γιατί δεν σας έχει διαλύσει όπως έχει διαλύσει άλλους? Γιατί καταρχήν δεν ανακατεύτηκα στα πόδια τους. Δεν έκανα κόμμα. Δεν μπήκα μέσα σε κομματική διαδικασία. Ναι. Όπου είναι η μαρμίτα εκεί, το ναι. ψωμί. Ναι. Δεν ανακατεύτηκα ποτέ. Πρώτον. Δεύτερον. Γιατί συνεργαστήκατε με κόμματα όμως? Δηλαδή με το τόλμα. Πρόσφατα. Και συνεργάστηκα με το τόλμα. Το τόλμα ήρθε και είπε, και όποιος στηρίζει, και τώρα έχω μια, να το πω για πρώτη φορά δημόσια, ελπίζω να γίνει. Βγήκε ο Παναγιώτης Ολαφαζάνης, για παράδειγμα, έτσι, και είπε, θα στηρίξω την 1η Σεπτεμβρίου και την Εθνοσυνέλευση και την Άμεση Δημοκρατία. Δεν σημαίνει αυτό ότι εγώ συνεργάζομαι με την οποιαδήποτε κομματικού τύπου διατύπωση του καθενός. Δεν σημαίνει τίποτα. Από τη στιγμή που έρθει οποιοδήποτε. Και τώρα τι άλλαξε από το τόλμα και είναι μακριά από εσάς, ή δεν είναι μακριά? Δεν είναι μακριά καθόλου. Δεν έχουμε ούτε εχθρότητα ούτε τίποτε. 1η Σεπτεμβρίου πιστεύω ότι και ο φίλος μου Κολυβάς και η ομάδα του εκεί θα είναι την 1η Σεπτεμβρίου εκεί. Δεν αλλάξει ούτε τίποτα. Κύριε Μητάλη, μήπως ο κύριος Κολυβάς έλεγε αλήθειες? Ο κύριος Κολυβάς, όπως και άλλες, το είπα πολλές φορές του Θανάση και όπως το λέω και σε πάρα πολλούς, με κόμματα, μάλλον αλλιώς. 1831 μέχρι σήμερα είναι 200 χρόνια. Πέστε μου ένα κόμμα που έκανε καλό στην Ελλάδα, που βγήκε και έκανε καλό στην Ελλάδα. Υπάρχει? Δεν υπάρχει ούτε ένα. Μου λένε για τον Παπαδόπουλο και τον Μεταξάκη, λέω όχι για στρατιωτικούς και τα λοιπά, για κόμμα. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Να σας πω εγώ γιατί. Από τότε που σκοτώσαν τον Καποδίστρια και ανέλαβαν οι Μαυροκορδάτοι και οι Κολέτιδες, ο γιατρός στα Λιπασά δηλαδή και ο γλύφτης, να μην πω βαριέτερη έκφραση, του Σουλτάνου ο Μαυροκορδάτος, έτσι, εναλλάσσονται αυτού του τύπου τα υποκείμενα στην εξουσία. Με υποτιθέμενα γιατροσόφια για την σωτηρία του Λυγκολόγου. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχουν φροντίσει οτιδήποτε και ιστορικά έχει γίνει αυτό, έτσι. Ο Ιωάννης Δραγούμης είναι μια τέτοια περίπτωση. Τον καθαρίσαν στον δρόμο, έτσι. Οποτεδήποτε επιχείρησε. Ναι, αλλά εικάζεται όμως ότι τον καθάρισε ο Εθνάρχης της Κρήτης, κατά τα άλλα. Ο Εβραίος, ο Βενιζέλος. Μαζί με τον Μπενάκη. Μπεναχέμ. Με τον Μπεναχέμ. Συγγνώμη που τα λέω αυτά, δεν ξέρω την άποψή σας. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να δημιουργήσω εχθρότητες. Δεν είναι θέμα εχθρότητας. Πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμπαθούν τον Βενιζέλο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ θα πω το εξής. Δεν με αφοράει αυτό. Εγώ έχω δύο προβλήματα διαφορετικά με τον Βενιζέλο. Το πρώτο είναι όταν πήγαν οι δικοί μου από τον Πόντο, όπως ο Ποιος χάρισε τη Βόρεια Ήπειρο? Δεν μου αφήνει να σου το πω. Α, ωραία. Τον παππού μου, τον αδερφό της γιαγιάς μου για την ακρίβεια, τον κρέμα ήταν αντάρτης. Τον κρέμασαν το 19 στον Πόντο. Το 19 λοιπόν πήγε μια αντιπροσωπεία στο Βενιζέλο από τους αντάρτες του Πόντου και τον παρακαλέσαν να τους ενισχύσει. Τους γύρισε την πλάτη. Έτσι. Το 19 επίσης έκανε το εξής έγκλημα ο Βενιζέλο. Τώρα πήγατε στα Χανιά, πήγατε στον τάφο του? Όχι. Α. Γιατί εκεί θα σε έπαιρνε. Τώρα διάβασα. Μπορεί να ρωτήσει το μάρτυρα απέναντι αν πήγα ή δεν πήγα. Ωραία. Μου είπε να πάμε και στο Καζαντζάκι πήγα όμως. Άλλο Καζαντζάκι. Καζαντζάκης είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Άστο. Ο Καζαντζάκης είναι Ελλάδα, πατρίδα, πολιτισμός, λαφή. Άστο. Και πάλι Ελλάδα. Άστο αυτό. Άσε που ορισμένοι το λένε άθεο και ότι... Καλά, αυτό άλλη βλακεία. Άλλη βλακεία μεγάλη αυτό για γράμμα τους. Για γράμμα τους. Εγώ τους λέω Χριστιανοταλιμπάν αυτούς. Έτσι, για γράμμα τους. Διότι... Μπορεί να έβγαλε, βρε παιδί μου, ο Χριστός θα ξανασταυρώνεται και κάποιους, τέλος πάντων, από παρερμηνία το έχουν παρερμηνεύσει κτλ. Ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Βαθύτατα. Εντάξει. Βαθύτατα. Αλλά εν πάση από το δεύτερο έγκλημα για μένα ναι. του Βενιζέλου, που έστειλε το 19 ένα σώμα στρατού κατά των Ρώσων, κατά των Μπολσεβίκων μαζί με τους, και λένε πήγε κατά των κομμουνιστών. Εγώ ξέρω ότι οι Ρώσοι ή κομμουνιστές ή οτιδήποτε άλλο είναι Ρώσοι. Δεν έχουν ποτέ πειράξει την Ελλάδα, δεν έχουν ποτέ επιτεθεί στην Ελλάδα. Αντιθέτως, από τη Ρωσία έχουν προκύψει πάρα πολύ καλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα ο ίδιος ο Ιωάννης Καποδίστριας, όπως η αδερφή Ψηλάντη, όπως ο Βαρβάκης, και να συνεχίσω, δεν θα έχει σταματημό. Από την άλλη πλευρά, εγώ αγαπώ την Αμερική. Στην Αμερική έφαγα ψωμί και σπούλασα. Αλλά ποια Αμερική, όχι αυτή των σιωνιστών που κυνηγάνε από πίσω οποιονδήποτε μιλάει. Με τη γλώσσα του δικαίου, την Αμερική του Τζέφερσον, του Μάντισον, του Πατριατών. Και θεωρώ πνευματικό μου καθοδηγητή και μέντορα τον Ρον Πολ, τον γιατρό. Μιλάμε για μεγάλη μορφή.
Οπότε μη μου λένε εμένα ότι είμαι αντιδυτικός και μισώ την Αμερική. Αν την αγαπώ την Αμερική, γιατί έζησα 8 χρόνια και έφαγα ψωμί, σπούδασα και τη γνωρίζω την Αμερική σε βάθος. Γνωρίζω και το Τέξας και την Αλαμπάμα και το Άινταχο. Και όχι τα σκουλίκια τα οποία σέρνονται και κλέβουν το λαό. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Λίγο πίσω. Εστέλνει λοιπόν το 19, να το τελειώσω αυτό, το 19 ένα σώμα στρατού. Και τι κάνει ο Λένιν μετά, ο οποίος ξέρουμε και αυτός τι καταγωγή είχε, έτσι. Ενισχύει με όπλα το Μουσταφά και Μάλ και όχι Ατατούρκ, τους λέω μην το λέτε Ατατούρκ, σημαίνει πατερούλης. Εμείς δεν πρέπει να το λέμε πατερούλη, είναι σφαγέας του ελληνισμού, έτσι. Στέλνει όλα τα όπλα και λεφτά που χρειάζεται ο Μουσταφά και Μάλ και μας κατασφάζει, έτσι. Και γίνεται όλο το παιχνίδι εκεί με τη Μυρσιατική καταστροφή, την Αλμυρά έρημο και όλα τα τέτοια που κάναμε, προδοσίες του πρίγκιπα Ανδρέα και όλων αυτών. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που έκανε για μένα ο Βενιζέλος. Τα υπόλοιπα μπορώ να τα θεωρήσω και πτέρυγμα. Κύριε Βιτάλη, είμαστε ίσως από τις τρεις. Ίσως, το βάζω το ίσως έτσι, παρόλο που το ξέρω σίγουρα, από τις τρεις εφημερίδες στην Ελλάδα που πριν δύο μέρες δημοσιεύσαμε ότι η διδακτική ύλη της Τουρκίας αναφέρει για γαλάζια πατρίδα, για διαμελισμό του Αιγαίου, για εθέρες και γαλάζιες πατρίδες, για το κράτος, το ανεξάρτητο το τουρκικό στην Κύπρο, στα κατεχόμενα, για τη σφαγή των Ελλήνων στη Σμύρνη και τα λοιπά. Είμαστε από τις τρεις εφημερίδες. Και ξεχάσατε κάτι πολύ σημαντικό, για το ανεξάρτητο κράτος της Θράκης που ονειρεύονται. Έτσι, και εκεί. Και αυτό, έχετε δίκιο. Το αναφέρουν στη διδακτική του ύλη για το 2024. Εν όψη της επίσκεψης που θα πάει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης σε λίγες μέρες και πολύ φοβάμαι θα είναι εις βάρος της Ελλάδος και των Ελλήνων. Τι έχετε να πείτε για αυτό? Δηλαδή το ότι κρύβουν οι εφημερίδες αυτό που συμβαίνει, το ότι προβάλλουν οι εφημερίδες μόνο την προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη ότι όλα βαίνουν καλώς, όλα θα πάνε καλά κτλ. Ποια είναι η άποψή σας και θα πάμε μετά πάλι στην Εθνοσυνέλευση. Η άποψή μου είναι ότι 1 Σεπτεμβρίου να έρθουν όλοι να τελειώνουμε με τις κομματικές συμμορίες και αυτήν της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένης και των υπολείπων, να σταματήσουμε το κακό, να πάμε κατευθείαν σε παλαϊκή άμυνα όπως είναι η Ελβετία. Γιατί 1 Σεπτεμβρίου και όχι άλλη ημερομηνία? Τι συμβολίζει 1 Σεπτεμβρίου? 1 Σεπτεμβρίου είναι δύο μέρες πριν, γιατί εκείνος στόχος 3 Σεπτεμβρίου να μπούμε στη Βουλή και να συνεδριάσουμε μέσα στη Βουλή για να επικυρώσουμε το Σύνταγμα του Καποδίστρια. 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Δεν έχει επικυρωθεί το Σύνταγμα. Επικυρωθεί, εννοούμε από τις 51 αντιπροσωπείες. Α, όχι έτσι. Ότι δεν είναι επικυρωποιημένο. Μια χαρά επικυρωποιημένο είναι. Επικυρωμένο, λέω, από το λαό. Αυτό πρέπει να γίνει, κατά την εκτίμησή μου, 3 Σεπτεμβρίου, ναι, που είναι η μέρα του 1843, όταν ο Μακρυγιάννης ο στρατηγός, μαζί με το δικό σας το συνταγματάρχη τον Καλέργη, μαζί με το λαό, επέβαλαν το σύνταγμα, το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα, στον Όθωνα. Έχει μια δηλαδή συμβολικότητα για να πάμε σε αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Και δεν είναι η γιορτή του Πασόκ, όπως μου λένε διάφοροι ανόητοι, επειδή υπάρχει ένα τραγούδι, 3 του Σεπτέμβρη και τα λοιπά, θα σας ξανάδω στους Μπαξέδες, ναι. Αναφέρεται στο 1843 την επιβολή του συντάγματος στον βασιλέα τον περίφημο αυτό, εν πάση περιπτώσει, να μην συνεχίσω. Μα πόσο αλήθεια, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, πόσο ελληνικός λαός, μερίδα του λαού αυτού, είναι τόσο πονηρός και συνδυάζει. Εγώ, ας πούμε, δεν θα το σκεφτόμουν αυτό. 3 του Σεπτέμβρη θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες και πώς το συνδυάζει αυτό και έχει την πονηριά να συνδυάσει κάτι που είναι έτσι, δεν περνάει εύκολα. Και δεν έχει την νόηση να σκεφτεί ότι καταπατείται κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό και πιο πολύ. Εξήγησέ μου το, κύριε Βιτάλη. Επειδή η συζήτηση μαζί σου είναι ελεύθερη, ναι, θα πω λοιπόν αυτό το οποίο πιστεύω βαθύτατα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το 30% του λαού. Αυτοί πονηροί. Αυτοί. Ναι. Οι οποίοι είναι οι ίδιοι που το 1720, όταν επιβλήθη ο νόμος της Πρίμε Νόκτε, δηλαδή να δίνουν οι ραγιάδες τις κόρες τους στον Μπέι μια νύχτα πριν το γάμο, είναι οι ίδιοι που λέγανε είναι ευλογημένοι του Μπέι. Είναι οι ίδιοι, για να το φέρω πιο πρόσφατα, που φορέσανε κουκούλα στη γερμανική κατοχή και προδίδανε τους γειτόνους. Και με το δάχτυλό τους έδειχαν το γειτονά τους. Τον επόμενο που θα σκοτώσουν. Είναι οι ίδιοι που μας κρατάνε εχμαλώτους εδώ και δεκαετίες
να μην πω 200 χρόνια, να πω και κάτι άλλο στην σημαντικό. Ουρά των κομμάτων. Να. Αυτό το 30%, το 30% για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι είναι σκατό ψυχόλο. Είναι ένα 30% που σέρνεται πίσω από την εξουσία και ένα 5 με 10% που είναι οι σατανικοί, όπως σας λέω, τύποι, οι οποίοι μισούν οτιδήποτε ελληνικό. Μισούν την Ελλάδα. Είναι ανθέλληνες και μισέλληνες. Όπως ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης μισεί την Ελλάδα, κύριε Κυριακάκη. Και ξέρετε γιατί? Τον έχετε ποτέ να ακούσει να λέει Ελληνίδες, Έλληνες, αδέρφια μου? Συμπολίτες και συμπολίτησες, λέει. Είναι, έχει και το βιβλίο του Σβάμπ εκεί δίπλα του, έτσι. Μισούν την Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή αυτονών η πατρίδα είναι οι Βρυξέλλες, η Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και το Τελαβίβ. Εάν κάποιος το από αυτούς, ναι, σας χαρακτηρίσει ακραίο, σας χαρακτηρίσει συνωμοσιολόγο, τι θα του απαντήσατε? Άμεση δημοκρατία. Ο πολίτης νομοθέτης, δικαστής και ο πλήτης. Συμφωνείτε σε αυτό? Πετάξτε με εμένα στα σκουπίδια. Συμφωνείτε να πάρει ο λαός την εξουσία, ειδικά εσείς οι αριστεροί που λέτε και εγώ με για πιστεύετε το λαό? Πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός είναι ικανός να χειριστεί και να διαχειριστεί την άμεση δημοκρατία? Δηλαδή, μέχρι τώρα αυτό που βλέπετε, οι επιλογές του, η ανοχική του τάση και θέση, η ανεκτικότητά του που είναι το ίδιο με την ενοχή, οι επιλογές του τον κάνουν στα μάτια σας υπεύθυνο? Το έκανε το 462 π.Χ. με τον Εφιάλτη Σοφονίδου και τον Αρχέστρατο που παρέδωσαν στον Περικλή. Αυτός ο λαός, ο ίδιος λαός είναι, έτσι, με όλα τα ελαττώματά του. Έτσι. Το κάνανε οι ψαράδες οι Ισλανδοί πρόσφατα το 2010. Οι ψαράδες, έτσι, γιατί αυτό είναι οι Ισλανδοί. Το κάνανε. Κάνανε ελληνική δημοκρατία το 2010. Το κάνανε το 1815 οι κτηνοτρόφοι της Ελβετίας. Γιατί να μην το κάνουν οι Έλληνες? Δεν είπα γιατί να μην το κάνουν. Δεν είπα να μην το κάνουν. Άλλη ερώτηση έκανα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή... Ολοκληρώνω. Α, ολοκληρώνω. Μάλιστα. Συγγνώμη. Έχω ένα φοβερό επιχείρημα. Το 2015 ο Βλάχς αυτός που παρίστανε τότε τον Πρωθυπουργό με 17% ο Τσίπρας ζήτησε από το Λαουτζίκο, από εμάς, να τοποθετηθούμε υπέρ ή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χρηματοπιστωτικών οικονομικών κτλ. Και γενναία και θαρετά το 63% είπε όχι. Πού το βρήκε αυτό το κουράγιο αυτός ο λαός? Του δόθηκε ευκαιρία? Του δόθηκε ποτέ αυτή η ευκαιρία? Έχετε δίκιο. Δεύτερο επιχείρημα. Έχετε αυτός δίκιο. Ο λαός, δεν ξέρω αν έχετε πάει, θα σας έχουν καλέσει προφανώς και στο εξωτερικό, ομογένειες και τέτοια. Έχω πάει εγώ και τις εξωγήσεις. Μπράβο. Πώς γίνεται πάει στο εξωτερικό Έλληνας και προκόβει και εδώ δεν μπορεί να δει Θεού πρόσωπο? Άλλος Έλληνας είναι? Όχι. Έχει κανόνες στο παιχνίδι. Αυτό αποδεικνύεται το 2015 ότι ο Έλληνας είναι αυτός πρόσφατα. Το 2004 όταν μας ζήτησαν τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες να κρατήσουμε την Αθήνα, τη θυμάστε την Αθήνα πώς ήταν? Λαμπίκο, που σημαίνει ότι είμαστε ακόμη ο λαός του φιλότιμου, της αξιοπρέπειας κτλ. Δεν έχει παιχνίδι, δεν έχει κανόνες στο παιχνίδι. Άρα λοιπόν, αν μπουν κανόνες στο παιχνίδι και του πεις αύριο θα αποφασίσεις αν εδώ στο Ηράκλειο θα φτιάξεις, ξέρω κι εγώ, ένα καινούριο σχολείο ή όχι, είναι δικό σου πρόβλημα. Θα κάτσεις να το κουβεντιάσει, θα αλλάξεις και την ατζέντα στα καφενεία αντί να συζητάει για σαχλαμάρες, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ΠΑΟ κτλ. Θα του αλλάξει την ατζέντα. Αυτό έγινε στην Ισλανδία το 2010. Άλλαξε η ατζέντα στο λαό. Άρχισε να μιλάει για τα προβλήματά του. Και έτσι από 300 ευρώ με μηνιάτικο που είχε, τώρα είναι 2-300. Και πολλά άλλα. Να μην πω στους ψαράδες που μας ακούνε ότι και οι βάρκες ακόμα κινούνται σήμερα, οι ψαρόβαρκες κινούνται με υδρογόνο, παρακαλώ. Και πολλά άλλα που κάνανε οι άνθρωποι. 46 πρωθυπουργούς, υπουργούς κτλ. Τραπεζίτες στη φυλακή κτλ. Να μην επεκταθώ. Αν θέλετε να επεκταθώ, ευχαρίστως. Άρα λοιπόν, γιατί να εμπιστευτώ εγώ στον λαό αυτό? Αφού τον βλέπω όπου γυρνάω και κάθομαι και του μιλάω, με ακούει, δεν με φτύνει. Υπάρχει ένα ποσοστό που λέει, βρε αδερφέ, γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Όταν του λες, εάν δεν γίνονται, κάθε μέρα που θα περνάει θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, τότε αρχίζει και σ' ακούει. Σας έχουν πει λαοπλάνο ποτέ? Όχι, ποτέ. Ο Παπαθεμελής με έλεγε Δημεγέρτη. Όχι δημαγωγό, δημεγέρτη. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, δεν είναι. Ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει. Κοιτάξτε. Ο Δήμος εγέρθητη, ας πούμε. Κάπως έτσι, δεν είναι? Ποτέ. Ναι. Έτσι. Ναι. Ότι ξεσηκώνει το λαό. Ναι, αυτό. Ποτέ στη ζωή μου δεν επωφελήθηκα από τίποτε, γι' αυτό παραμένω πάμφτωχος. Έτσι, για να μιλήσω και λίγο για τον εαυτό μου. Έχω κουβαλήσει από τα κονδύλια τα περίφημα μέχρι 2 εκατομμύρια σε δύο τσάντες.
στη Σερβία. Δεν έλειπε ούτε ένα μάρκα ήταν τότε γερμανικά. Δεν έλειπε ούτε ένα μάρκο. Αυτός είναι ο Σταύρος ο Βιτάλης. Ο οποίος σήμερα είναι πανφτωχός. Πιο φτωχός δεν γίνεται. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει όμως. Δεν είμαι αφορά. Μια χαρά ζω. Γιατί σκέφτομαι ότι οι προγόνοι μας δώσανε σας τα πάντα. Σας έχουν προδώσει οι συνεργάτες σας. Άπειρες φορές. Πρόσφατη προδοσία. Δεν θέλω να πω. Okay. Δεν θέλω να πικράνω κόσμο. Εντάξει. Έτσι. Δεχτώ. Ξέρετε εσείς. Ξέρετε ανθρώπους ότι με λιβάνιζαν και τα λίγη και μετά στραφήκαν εναντίον μου και με βρίζανε και τα κανάλια τους και τα λοιπά. Τα ξέρετε. Αλήθεια. Είδατε ότι δεν στράφηκα ούτε μία φορά εναντίον τους. Και ξέρετε γιατί ο πατέρας μου Μακαρίτης μου έλεγε και τα κρατάω τα παλιά: φίλο που το δοκίμασες, από μακριά χαιρέτατον και κακία μην του πιάνεις. Βασική αρχή. Ή από χέρι που φάγες ψωμί, μην το δαγκώσεις, μην το χτυπήσεις. Έτσι. Είναι μερικές βασικές αρχές που πήραμε από τους παλιούς. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν βγάζω πικρία προς τα έξω. Έτσι μπορέσανε, έτσι κάνανε. Τι να κάνουμε. Αλλά βλέπω, μιλώντας τώρα και εδώ στο Ηράκλειο και στα Νόγια που πήγαμε και στα Νότια που πήγαμε και στην Ιερά Πέτρα που κάθισε αρκετό καιρό και παντού είναι ο ίδιος κόσμος, σου λέει τον πόνο του. Στην Ιερά Πέτρα ποιο συναντήσατε? Στην Ιερά Πέτρα, τώρα θα με ξαναβάλετε στο παιχνίδι του ποιος σε πρόδωσε και πού και τι και τα λοιπά. Δεν θέλω να πω κακές κουβέντες. Ωραία. Θα πω όμως μια περίπτωση ενός, ο οποίος δεν είναι αυτός ο οποίος υποψιάζεστε. Είναι ένας άλλος. Ναι. Κερασοφόρος κιόλας. Μάλιστα. Και μάλιστα από το Μιλοπόταμο, έτσι. Μάλιστα. Ο οποίος ήταν υπέρ του να ξεσηκωθούμε για να κάνουμε και όταν πια έβαλα τα πράγματα σε ένα δρόμο τον πήρα τηλέφωνο και δεν απαντούσε ποτέ και είπε ότι θέλει να ξαναμιλήσει μαζί μου. Έχω ζήσει πολλά και με τους μαυροπουκαμισάδες έχω ζήσει επίθεση και τους... Μα τι νομίζω τώρα, πολλά, αλλά ποτέ δεν με έγγιξε κανένας γιατί... Συγγνώμη τώρα γιατί εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ναι. Μα τι νομίζετε ότι είναι μαυροπουκαμισάδες? Εγώ φοράω τώρα μαύρο μπλουζάκι. Τι νομίζετε ότι εγώ φοράω μαύρο. Τι είναι αυτό? Γιατί, ξέρετε, πρέπει λίγο να το αποδομήσουμε το όλο αυτό. Α, σου πω εγώ ποιο είναι η μαύρο πουκάμισο. Τι είναι το μαύρο πουκάμισο και το πιστόλι? Δεν το έχω καταλάβει. Αυτοί οι τύποι που τους λένε μαύρο πουκάμισάδες και όχι ο κριτικός που φοράει μαύρο πουκάμισο. Το μαύρο το πουκάμισο για μένα είναι στην ψυχούλα σου. Ακριβώς. Εκεί είναι το μαύρο το πουκάμισο. Και μπορεί να φοράς χερός πουκάμισο απ' έξω. No problem. Μου είχε να μιλάω στην πλατεία Δασκαλογιάννη, δεν ξέρω αν το θυμάστε, πριν χρόνια. Είχα 500 άτομα από κάτω, είχα αξιωματικούς δίπλα μου και ξαφνικά τρεις με τέτοιοι τύποι άρχισαν να φωνάζουν, να δημιουργούν φασαρία κτλ. Και τους είπα: ελάτε πάνω, ρε, ελάτε εδώ να τα πείτε. Έτσι. Αυτούς εννοώ. Δεν εννοώ το. Ψευτάντρες λοιπόν. Ψευτάντρες, ναι. Μπράβο. Κλείνει ο Βάκελος. Μπορώ να πω και άλλα παραδείγματα, αλλά καλύτερα μην τα πούμε. Πάμε τώρα στην. Αυτή τη φιλοξενία που έζησα στην Κρήτη. Την ένιωσα μόνο, δεν θέλω να προσβάλλω άλλες περιοχές, σειράτσα τη δική μου την Ποντιακή. Μοιάζουμε πάρα πολύ στη φιλοξενία και στο κέρασμα κτλ. Έτσι. Δεν και έχω και στο κυκλοθυμικό. Ναι, και το κυκλοθυμικό. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι βασικό. Λοιπόν, ξεκινάτε λοιπόν μια προσπάθεια, την επιμένατε χρόνια, έχετε προδοθεί, έχετε για άλλα πράγματα δικαιωθεί. Ακούω πάρα πολλούς που ήταν κοντά σας και τώρα βγαίνουν και λένε διάφορα. Αυτοί οι άνθρωποι που λένε διάφορα τελικά πιστεύουν στο αφήγημα που υπηρέτησαν, που τυχάνει να είναι το αφήγημά σας, ή έψαχναν θεσούλα είτε να φαίνονται είτε να εμφανίζονται, με λίγα λόγια ήταν γλαστρούλες του φακού και ήθελαν το φακό. Δεν θα αναφερθούμε σε ονόματα. Δεν θα αναφερθούμε σε όνομα. Λοιπόν, θα πω για αρχηγό κόμματος που είναι σήμερα στη Βουλή. Δεν θα πω όνομα. Ας το φανταστεί ο καθένας που έρχεται στο γραφείο μου. Ναι, στην Άμεση Δημοκρατία, ναι, στο Καποδίο, ναι, σε όλα. Θα με βάλει σε καμιά εκλόγιμη θέση. Βρε Χριστιανέ μου, του λέω, αφού πάμε, δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές. Δεν πιστεύω στις κομματικές συμμορίες. Και τσακωθήκαμε και τον έδειξα από το γραφείο μου τόσο πολύ. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω, ναι, ο Καποδίστρας και τα λοιπά, παραμύθια. Και στη συνέχεια βάλαμε σε εκλόγιμη θέση. Εμένα υπάρχει και άνθρωπος... σήμερα είναι αρχηγός κόμματος στη Βουλή. Εμένα υπάρχει άνθρωπος που ήρθε και μου είπε: έλα να κατέβεις στις ευρωεκλογές. Του απάντησα και το λέω και δημόσια. Είναι η πέμπτη φορά που το λέω αυτό. Δεν κατεβαίνω στις ευρωεκλογές διότι δεν ξέρω μία αγγλική λέξη. Πώς θα πάω στις ευρωεκλογές, να κάνω τι? Τι θα κάνω? Σωστά, σωστά. Δεν πρέπει να είσαι υπεύθυνος.
Θα κατέβω στις εθνικές εκλογές αν και εφόσον νιώσω έτοιμος, αν και εφόσον, αν δεν νιώσω ποτέ. Και ξέρεις τι μου απάντησε. Εντάξει, θα βγαίνεις στα κανάλια και θα λες ψήφο στον πρόεδρο. Αχα. Αυτό ήθελε. Αυτό θέλω. Νομίζουν ότι είμαστε κορόιδα. Καταγεγραμμένη κλίση για όποιον αμφιβάλλει. Για εμάς που αγωνιζόμαστε, το ξέρω, το έχω βιώσει πολλές φορές για την πατρίδα, άδολα, μας θεωρούν αυτό το πράγμα. Επομένως δεν πίστευε σε μένα. Όχι. Το ψήφο στη δύναμη που έχει. Ψηφοκουβαλητή ήθελα να κάνω. Μπράβο, στη δύναμη που έχει στον κόσμο που σε αγαπάει και σε πιστεύει και τα ωραία. Έτσι. Okay. Λοιπόν, να ξανάρθουμε λίγο στην 1η Σεπτεμβρίου. Το λέω χρόνια τώρα. Εάν με άκουγε, ΛΑΕ, σε μια εβδομάδα μέσα θα λύναμε όλα τα προβλήματά μας όπως το κάνανε οι. Γιατί να σας ακούσει όμως. Γιατί αυτό που του λέω δεν είναι έλα να σε σώσω. Του λέω έλα να σωθείς. Εσύ θα σώσεις τον εαυτό σου. Αυτό το έλεγε και ο Κολοκοτρώνης. Ναι. Λοιπόν. Το πέτυχε κάποια στιγμή. Δεν, το πέτυχε, αλλά. Κάποια στιγμή. Ναι, κατέληξε φυλακή και σκοτώσαν και τον Καποδίστρια συνέχεια. Ναι. Εκεί θα καταλήξω. Το τέλος που θα φοβάσαι. Όχι, καθόλου. Μάλιστα. Έχω θάψει 120 παλικαράκια. Χθες με ρώταγε κάποιος, μου λέει θα σε σκοτώσουν και τα λοιπά εκεί στην Αγία Γαλήνη σε μια συνάντηση που είχαμε. Θα σε σκοτώσουν με αυτά που λες. Δεν σε σκοτώνουν γιατί δεν είναι ικανοί να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι ικανοί να κάνουν κάτι άλλο. Να διαλύσουν οτιδήποτε πιστεύεις. Θα σου πω στη συνέχεια τι πιστεύω. Ναι. Θα σου πω στη συνέχεια τι πιστεύω. Είναι πολύ σωστό αυτό που σου λέω, ειλικρινά σου το λέω και πολύ σημαντικό. Να σε σκοτώσουν δεν σε σκοτώνουν. Κανένα, ούτε εμένα. Είναι όμως ικανοί να διαλύσουν όλα αυτά που πιστεύουμε. Δεν είναι ικανοί. Και να αισθανθούμε ότι είμαστε τελικά τι πιστεύαμε. Να καταρρεύσει όλο μέσα μας. Αυτό είναι ικανοί να το κάνουμε. Λοιπόν, έχω, όπως είπα προηγουμένως, έχω ζήσει τον πόλεμο και έχω θάψει 120 φυλαράκια μου τον πόλεμο. Mm-hmm. Έτυχε δηλαδή κάθε δύο μέρες να πήγαινα σε κηδεία. Έχω αποκτήσει μια σχέση με το θάνατο που λίγοι όσοι έχουν κάνει γραμμή μάχης την έχει αποκτήσει. Με αφήνει παγερά διάφορο. Πολλές φορές και παλιότερα μάλιστα αισθανόμουν και ένοχος που έζησα ενώ τα αδέρφια μου πεθάνανε. Έτσι. Με αφήνει παγερά διάφορο. Το ότι έχω σαφείς και καθαρές απειλές εκτέλεσής μου κτλ. Έγινε πριν μερικά χρόνια που αναγκάστηκα, μου είπαν οι υπηρεσίες να κρυφτώ για ένα διάστημα και πήγα στον Ταΐγετο σε ένα φίλο, έμεινα 4 μήνες. Και τώρα τελευταία οι Τουρκαλβανοί, αυτοί τους οποίους λέγανε οι προγόνοι μας Τουρκαλβανοί, με απειλούν ευθέως ότι θα με σκοτώσουν. Τώρα το να βάλουν ένα τέτοιο ρεμάλι από αυτά τα ρεμάλια, να του δώσουν και 20, 50, 100 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσα θα του δώσουν και να γίνει αυτό το πράγμα, παίζει, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και να σου πω και κάτι, όχι μακάρι να γίνει, δεν το λέω σαν ευχή. Και πού θα αφήσει τη γυναίκα σου. Όπου την άφησαν οι Κολοκοτρωνίκοι, οι Καραϊσκάκηδες και οι λοιποί. Είσαι πανέξυπνος η αλήθεια. Οι πρόγονοί μας. Είσαι πανέξυπνος, να σου πω. Γιατί το λες αυτό. Γιατί ξέρεις να απαντάς. Ξέρω να απαντάω ή λέω την αλήθεια. Σου είπα προηγουμένως για τον παππού μου, τον Βασίλη. Άφησε πίσω την οικογένεια τα πάντα. Επέλεξε ο παππούς μου Βασίλης το 19, άκου να δεις. Που φέρανε, πληρώσανε, λαδώσανε τους Τούρκους να αλλάξει πίστη για να τον εκτοπίσει ο κατής, να μην τον πάει στην αγχώνη. Έπρεπε να απαντήσει 3 φορές στα τουρκικά κιόλας στον κατή ότι ναι 3 φορές ή όχι 3 φορές. Είπε 3 φορές στα τουρκικά, να το πω στα τουρκικά γιατί ξέρω τουρκικά. Μπούι σολμάζ, που σημαίνει αυτό το πράγμα δεν γίνεται και πήγε στην αγχώνη. Συγγνώμη τώρα, είναι δηλαδή έξυπνο, εξυπνάδα αυτό που έκανε. Μου το λένε και εμένα, ναι, ότι κάνεις γυρίσματα, κάνεις έτσι για να γίνεις τέτοιο κτλ. Ρε παιδιά, όλοι οι αγωνιστές μας αυτό κάνανε. Δεν το κάνανε όμως για να γίνουν διάσημοι. Ούτε για να, πώς το λέμε, για να φωτιστούν. Σε σύγκριση με το σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν για να είναι διάσημοι. Δηλαδή αυτόν τον αγώνα, τον πατριωτισμό κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το πιστεύουν και το κάνουν γιατί είδαν φως και μπήκαν. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι. Όχι, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν για να φανούν. Δηλαδή πουλάνε πατριωτισμό μόνο και μόνο για να φανούν, αλλά δεν το πιστεύουν αυτό. Σε σύγκριση με τότε που ο παππούς σου είπε αυτό δεν γίνεται, ας πούμε, και το εννοούσε μέχρι που έχασε τη ζωή του. Και το βλέπουμε από αυτό το τουρλουμπούκι των δίθεν πατριωτών στη Βουλή. Ξεκινώντας από τον Καρατζαφέρη.
έτσι, πηγαίνοντας στην πολιτική άνοιξη του Σαμαρά, έτσι, πηγαίνοντας στους Λακεδαιμόνιους, στους Σπαρτιάτες, το τουρνουδό και αυτό. Μα οι Σπαρτιάτες, συγγνώμη, οι Σπαρτιάτες ήταν και με το Σαμαρά και με τον Καρατζαφέρη. Πέρασε από όλους τους χώρους ο κ. Ναι, αλλά είδες τι έγινε Σπαρτιάτες. Και μέσα. Τι γίνεται μέσα... Που δεν είναι Σπαρτιάτες νομίζω. Βλέπεις τι γίνεται εκεί. Όταν πηγαίνεις με στόχο να πάρεις μια θέση, μια καρέκλα, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή το έχω ζήσει χρόνια. Όταν μπαίνεις μέσα στη Βουλή, η οποία λειτουργεί σαν ένα εκπορνείο. Όταν παίρνεις μια θεσούλα. Σαν ένα. Ως εκπορνείο, πες το όπως θέλεις. Όταν μπαίνεις λοιπόν μέσα. Το έχω ζήσει από μέσα, παρακολουθούσα. Ήμουν μέσα στα πράγματα, δεν ήμουν απ' έξω. Όταν παίρνεις μια καρεκλίτσα από εκεί πέρα που έχεις 800 ευρώ μεροκάματο, ξαφνικά βρίσκεσαι στα 10 χιλιάρικα, πλάς, συν και τα υπόλοιπα και τα λοιπά. Όταν σου την πέφτουν γύρω-γύρω τα θηλυκά ή τα αρσενικά, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα τώρα τελευταία, λοιπόν, με την κασελακιάδα, έτσι. Όταν λοιπόν ξαφνικά βρίσκεσαι σε αυτό το περιβάλλον, πρέπει να έχεις πολύ γερή αντοχή για να αντέξεις. Δεν έχουν γερή αντοχή. Είχα ένα φίλο, πάλι δεν θα πω όνομα, με τον οποίο έχω τώρα 7-8 χρόνια να μιλήσω. Του στήριξα και έγινε βουλευτής με τον Καμένο. Μου στείλε προχτές πάλι μήνυμα, δεν του μιλάω. Εσείς λοιπόν δεν του μιλάτε. Δεσμεύτηκε, εγώ δεν του μιλάω, ναι. Δεσμεύτηκε ότι θα ακολουθήσει τη γραμμή αυτή που λέμε, έτσι. Κάποια στιγμή ξέρετε τι μου είπε κύριε Κυριακάκη. Αδερφέ μου, είναι δύσκολη καιρή να ψάχνεις για δουλειά. Του λέω ρε φίλε, αν μην πω το όνομά του, την είναι γνωστός. Ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες. Αυτά είπαμε. Και όμως αυτό γίνεται. Με το που μπαίνουν μέσα να αυτοκίνητα, να Lexus, να λεφτά, να φιλενάδες, να έτσι, να γλυψίματα, να μεγάλα τέτοια κτλ. Χάνονται. Άρα λοιπόν, αυτό που λέω δικαιώνεται ότι όχι στις κομματικές συμμορίες οποιοδήποτε τύπου. Γιατί αρχίζεις και στρογγυλοποιείς, προφανώς το έχεις ζήσει και εσύ έντονα. Με στη δουλειά σου. Έντονα. Αρχίζεις και στρογγυλοποιείς τις ιδέες σου και λες, μήπως να το κόψω αυτό, μήπως να κόψω τ' άλλο, μήπως να γίνω αρεστός εκεί, μήπως να αποκτήσω. Την αρχή που ήρθα εδώ πέρα, τι σου είπα. Εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι. Την αρχή που ήρθα εδώ πέρα, σου είπα ότι ναι, και μου είπες είσαι και έτσι, είσαι και αλλιώς, και έχεις ένα κόσμο που σε ακολουθεί, και σου λέω, μα μήπως είμαι χαζός. Έτσι δεν είπα. Ναι. Μήπως πρέπει να ακολουθήσω το σύστημα, γιατί τελικά όλοι αυτοί οι αντισυστημικοί. Εξαρτάται τι θέλεις. Θες να κοιμάσαι ήσυχα τα βράδια. Δεν είναι θέμα να κοιμάμαι. Είναι θέμα ότι, όπως μου είπες, η γυναίκα μου το είπε αυτό, γιατί εγώ δεν κρύβομαι. Ναι, όλα αυτά σαν ιδέα μ' αρέσουν. Τέλος του μήνα η εφορία ποιος θα την πληρώσει. Μου λες το ίδιο, μου λέει και η γυναίκα μου. Μα είναι αλήθεια. Ποιος θα την πληρώσει. Κάνουμε μία έκκληση στον κόσμο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας οικονομικά. Διότι ας βρεθεί ένας, όχι δύο, ούτε τρεις, ούτε πέντε, ένας να μου πει πού η Prime News γράφεται σε οποιαδήποτε κρατική λίστα, πέτσα κτλ. Να βρεθεί ένας, να μπει στη διαφάνεια, να μπει στην, να μπει στην εφορία, να μου βγάλει μία διαφάνεια, να μου τη δείξει δημόσια ότι εδώ είναι το όνομά σου, να το, Prime News. Δεν παίρνω από κανένα ούτε ένα ευρώ. Πρόσφατα τους είπα, εν ώψη των ευρωεκλογών, εσείς τα μικρά κόμματα που σας στηρίξαμε, βάλτε μία διαφήμιση. Προχθές βγήκε λοιπόν η κυρία Κιαγιά και είπε ότι συγκεκριμένο site ζήτησε στον κύριο Βελόπουλο 30.000 ευρώ για μία διαφήμιση. Και ζητάμε 200 και 300 ευρώ για μονόστιλο και δεν μας τα δίνουν. Λοιπόν, γιατί να αγωνιώ εγώ για αυτούς. Δεν κατάλαβα. Θα μου πεις δηλαδή για το συμφέρον. Όχι, για να επιζήσω. Να πληρώσω τους ανθρώπους που εργάζονται. Να πληρώσω τα ενίκια. Γιατί λοιπόν ακολουθώ αυτή την παράταξη που λέγεται αντισυστημική, όταν το ίδιο το σύστημα μου τη δείχνει και μου λέει ότι είναι ανίκανοι αυτοί να σε στηρίξουν, βλάκα. Θα μου πεις, τότε ξεπουλήσου. Ξεπουλήσου λοιπόν. Δεν θέλω να ξεπουληθώ. Αλλά αναρωτιέμαι, αξίζει. Σε ποια είναι το παράπονο. Για μένα αξίζει. Και εγώ έχω καταφέρει, τώρα θα πω κάτι τολμηρό, έχω καταφέρει να ζω μια χαρά έξω από το σύστημα. Πώς, στα βουνά. Όχι, δεν θα σου πω λεπτομέρειες πώς καταφέρνω. Αλλά η άποψή μου, και το λέω θαρετά, μην πληρώνετε φόρους, μην πληρώνετε τίποτε. Και τι θα γίνει μετά. Εάν δεν πληρώσω το δάνειο του πατέρα μου, θα έρθουν να μου πάρουν ένα χωράφι που το έχει βάλει υποθήκη. Τι θα γίνει. Το λέω
Είναι αλήθεια αυτό που σου λέω, δεν είναι ψέμα. Το δάνειο του πατέρα μου το πληρώνω εγώ γιατί είναι 74 χρόνια και δεν μπορεί να το πληρώσει. Τα παιδιά μου ήταν ακόμη μικρά, του μοίρασε όλη την περιουσία μου γιατί ήξερα τι θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια. Ωραία, τώρα όμως ο πατέρας μου δεν το έχει κάνει αυτό για 2-3 χωραφάκια. Να το τα πάρει η Eurobank. Να τα αφήσω να τα πάρει. Ο καθένας θα κάνει κουμάντο κατά πως νομίζει. Ξέρετε, εγώ γιατί για το δικό μου το κουμάντο με ελέγχεις αυτή τη στιγμή και καλά κάνεις. Ναι. Και σου απαντάω. Εγώ μοίρασα πριν πολλά χρόνια τα πιτσιρίκια την περιουσία μου όλη. Και από εκεί και πέρα ανοίχτηκα στο πέλαγος, επειδή ήξερα ότι τα πράγματα θα γίνουν έτσι. Ανοίχτηκα στο πέλαγος και ζω αξιοπρεπώς. Έξω από το σύστημα εντελώς, με το δικό μου τρόπο. Λεπτομέρειες δεν θα πω, αλλά με το δικό μου τρόπο. Μια χαρά ζω. Δεκτό λοιπόν. Το καταλαβαίνω όπως μου το λες, χωρίς να μου πεις λεπτομέρειες. Εγώ σου λέω όμως για τους εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι δεν το έχουν κάνει αυτό. Διότι ενδεχομένως δεν έβλεπαν, διότι ενδεχομένως δεν υπηρέτησαν κατ' επιλογή το σύστημα όπως το κάνατε εσείς. Ήταν αγρότες, ήταν ιδιοκτήτες μαγαζιών, ήταν επαγγελματίες. Δεν το βλέπαν, βρε αδερφέ, δεν το βλέπαν. Και τώρα κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους. Μιλάμε ότι το 60% των δανείων, το 60 λέω, ένα νούμερο επίοικος. Είναι κόκκινα δάνεια. Η απάντηση μου είναι, σε μερικούς μήνες είναι, δεν είναι μακριά, την 1η Σεπτεμβρίου, να κλειδώσουν τα μαγαζιά τους, να κλειδώσουν τις επιχειρήσεις τους, να αφήσουν τις δουλειές τους και να έρθουν όλοι στην Αθήνα. Να ορίσουμε προσωρινή κυβέρνηση που να πάει τη χώρα σε αμεσοδημοκρατικές εκλογές και από την επόμενη μέρα, δηλαδή από 8 Νοεμβρίου... Μα πάλι σε εκλογές θα πάμε λοιπόν, πάλι κόμμα θα πάρουμε. Το ίδιο πράγμα, όχι. Αλλά δεν υπάρχουν κόμματα στην Άμεση Δημοκρατία. Ωραία, τι είναι, εξηγήστε μας λίγο αυτό το πράγμα. Πείτε μας, τι είναι αυτό. Λοιπόν, στην πραγματική δημοκρατία, αυτό που ισχύει στην Ελβετία είναι το εξής. Ναι. Είπαμε προηγουμένως για το ΦΠΑ σε κάθε νομό. Αποφασίζει ο λαός του κάθε νομού για το ΦΠΑ του. Οι εκλογές δηλαδή, τι θα βγάλουμε στις εκλογές. Στις εκλογές θα βγάλουμε άτομα, να το πω πιο έτσι τέτοιο, πιο λιανά. Ψηφίζουμε για πρωθυπουργό. Για παράδειγμα, δεν ψηφίζουμε για κόμμα. Δεν υπάρχουν κόμματα στις εκλογές. Υπάρχουν άτομα. Και πόσοι θα είναι οι υποψήφοι? Όσοι θέλουν. 500 δεν μπορεί να είναι. 2.000. Όσοι θέλουν. Ναι. Έτσι γίνεται στην Ελβετία. Μάλιστα. Σε μια λίστα. Ωραία. Και μάλιστα, προτείνουμε και το ψηφιακό σύστημα το οποίο δεν το κάνουν επίτηδες. Για να έχει η Singular Logic να έχει τον έλεγχο. Ναι, με την έννοια όμως αυτή θα το πρέπει να πούμε ότι είναι... η Ελβετία είναι σε Linux. Σύστημα. Ακριβώς. Γιατί σε Linux? Και τα αποτελέσματα τα κάνει το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Γιατί το Linux δεν παραβιάζεται. Ακριβώς. Ενώ τα Windows και τα Mac παραβιάζονται. Πάμε παρακάτω. Ξέρεις τις απαντήσεις επομένως, αλλά πρέπει να τις πω να τις επαναλάβω. Λοιπόν, έχουν ένα τερματικό, τα τερματικά στη σειρά, τα παρακολουθάνε όλοι όσοι θέλουν να τα παρακολουθήσουν. Τις κάνει τις εκλογές στο Πανεπιστήμιο, ανοιχτά με Linux. Παίρνεις εσύ το τηλεφωνάκι σου, μπαίνεις στην εφαρμογή σου. Άλλη σαχλαμάρα που ακούω και τι θα ψηφίζω και θα ξέρει ο άλλος και τα λοιπά. Σιγά ρε φίλε, την τράπεζα πώς κάνεις κουμάντα από το τηλέφωνο σου? Την εφορία πώς την κάνεις κουμάντα από το τηλέφωνο? Όχι, ας πάρει το λάπτοπ το εγγονάκι να του δώσει τη γιαγιά να ψηφίσει. Να, αυτά είναι τα ονόματα. Ανοίγεις λοιπόν το τηλέφωνο σου και το λάπτοπ σου και ψηφίζεις κανονικά εκεί με τον κλειδάρι. Επομένως είστε υπέρ της επιστολικής, ας πούμε, ή της ψηφιακής? Είμαι υπέρ της ψηφιακής. Αλλά, συγκεκριμένα... αλλά ψηφίζουν μόνο οι Έλληνες, λέει το Σύνταγμα μέσα. Μάλιστα, ωραία. Δεν λοιπόν. Ψηφίζουν. Ψηφίζουμε λοιπόν πρωθυπουργό. Πάλι ο πρωθυπουργός. Βγάλαμε τον πρωθυπουργό. Μετά. Ψηφίζουμε 5 άτομα για την κεντρική διοίκηση του κράτους. Πρωθυπουργό, μάλλον πρόεδρο Δημοκρατίας, που είναι αρχηγός στρατού. Πρωθυπουργός που είναι για τα οικονομικά. Έχει λοιπόν ενεργό ρόλο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι γλάστρα όπως είναι. Όχι, είναι αρχηγός στρατού. Μάλιστα. Είναι αρχηγός στρατού και, μόνο... και είναι και επικεφαλής, το εξήγησα προηγουμένως, και της κοινωνικής συνοχής, του οργανισμού κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή επικεφαλής των δύο σωμάτων, των τοπικών κοινωνιών και των βουλευτών, των 51 βουλευτών. Πρόεδρος Δημοκρατίας, δεύτερο πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι οικονομικός πλέον παράγοντας. Αποφασίζει για τα οικονομικά. Πώς θα διαχειριστεί δηλαδή τα οικονομικά. Έτσι. Πάμε. Ψηφίζουμε. Για εκπρόσωπο του λαού, που είναι αυτό το οποίο λένε ομπουτσμαν και τα λοιπά, το κάνουμε θεσμοθετημένο όργανο, που σημαίνει ότι ο εκπρόσωπος του λαού κυνηγάει, είναι επικεφαλής του σώματος δίωξης διαφθοράς, πολιτικής διαφθοράς, έτσι, που σημαίνει ότι κυνηγάει οτιδήποτε ανομαλία υπάρχει μέσα στον κρατικό μηχανισμό και τη στέλνει στη φυλακή, τη στέλνει στον εισαγγελέα. Δηλαδή ένας... εισαγγελέας, κρατικός εισαγγελέας, ας πούμε. Όχι.
πολιτικός εισαγγελέας, αν μπορούμε να το πούμε. Εκπρόσωπος του λαού, όπως ακούγεται. Εκπρόσωπος του λαού. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Ψηφίζουμε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επίσης φεύγει από τον Πρωθυπουργό. Ψηφίζουμε για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Σε κάθε νομό εδώ. Ο εισαγγελέας με τον εκπρόσωπο δεν έχει σχέση άμεση. Καμία. Γιατί? Έχουμε διάκριση εξουσιών. Ο ένας καταγγείλει και ο άλλος δικάζει. Ακριβώς. Πρέπει να έχουμε διάκριση εξουσιών. Πάμε παρακάτω από τον όπως κάτω από τον εκπρόσωπο του λαού είναι το Σώμα Δίωξης Διαφθοράς, κάτω από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είναι οι εισαγγελείς κατά νομό. Εκλέγονται οι εισαγγελείς κατά νομό. Εκλέγονται πλέον. Δεν διορίζονται από την Αθήνα από κάποια μυστικά γραφεία. Βλέπω όμως και απαρτίζεται ή τέλος πάντων έχει μεγάλη παρουσία το δικαστικό. Δηλαδή εκπρόσωπος του λαού, εισαγγελέας κρατικός. Ο εκπρόσωπος του λαού είναι διοκτική αρχή. Διοκτική. Έχει να κάνει όμως άμεσα με την δικαιοσύνη. Διότι αυτό θα καταγγείλει που θα πάει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη την απονέμουν τα 15-μελή ορκωτά δικαστήρια. Καταργούνται όλη η δικαιοσύνη υφιστάμενη σημερινή και γίνεται με 15-μελή ορκωτά δικαστήρια. Μάλιστα. Εάν θέλει κάποιος να ρωτήσει εκεί και τι είναι αυτά που φαντασιώνεται ο Βιτάλης, ο στρατηγός ή οτιδήποτε, να του υπενθυμίσω ότι αυτό το σύστημα ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 250 χρόνια. Πόσο συνάδει όμως η Ελβετία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ βλέπουμε και παίρνετε κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί, κομμάτι από εκεί και κάνετε. Φτιάχνετε τέλος πάντων την παλέτα. Ακριβώς. Μόνο που ο κεντρικός πυρήνας του συντάγματος είναι η Ελβετία, του Καποδίστρια. Ο κεντρικός πυρήνας λέει, ο πολίτης νομοθετεί. Δηλαδή, αύριο θέλεις να κάνεις ένα σχολείο, παράδειγμα, στο Ηράκλειο. Ναι. Παίρνεις από το Δήμο Ηρακλείου, αυτό γίνεται σε επίπεδο νομού, Δήμου, Έθνους, Κράτους, Χωριού. Σε όλα τα επίπεδα το ίδιο πράγμα γίνεται. Παίρνεις ένα χαρτί, είτε από το Υπουργείο, είτε από το Δήμο, είτε από το νομό. Έτσι. Και μαζεύεις υπογραφές. Όταν συμπληρώσεις το 3% των υπογραφών, σε ένα θέμα προτείνεις, λες να γίνει ένα σχολείο καινούριο εκεί, σε αυτή την περιοχή του Ηρακλείου. Μαζεύεις λοιπόν υπογραφές. Το 3%. Όταν φτάσεις στο 3% υποχρεούνται. Του νομού ή της πόλης. Εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις. Αν θέλεις να κάνεις κάτι στο νομό, στο νομό. Το 3%, αν... γιατί έχει διαφορά. Το 3% έτσι. Στην πόλη. Στην πόλη λέμε. Ωραία. Η πόλη πρέπει να κάνει ένα σχολείο. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Το 3% λοιπόν. Το 3% υπογραφές. Ναι. Αυτά, επαναλαμβάνω, γίνονται εδώ και 200 χρόνια στην Ελβετία. Δεν είναι τίποτα καινούριο που τα ανακάλυψα εγώ. Έτσι. Όταν μαζεύεις υπογραφές, είναι υποχρεωμένο διαφυλακίσεως, διαπυλής φυλακίσεως, ο δήμαρχος με απειλή φυλακίσεως την ίδια μέρα από την αστυνομία. Να το συλλάβει δηλαδή, να προχωρήσει σε δημοψήφισμα. Όταν πάρει το 3%. Όταν πάρει το 3%. Το δημοψήφισμα μετά θα αποφασίσει αν το 3% που ήθελε να γίνει, αν θα γίνει του 3% η επιθυμία, πράξη. Το 50-1% πάντοτε, γιατί ωραία. Αυτή είναι η δημοκρατία, αποφασίζει αν θα γίνει το σχολείο ή όχι το παράδειγμα. Μάλιστα. Το 3% λοιπόν οδηγεί. Υποχρεωτικά. Το 3% υποχρεωτικά οδηγεί σε δημοψήφισμα και το δημοψήφισμα αποφασίζει αν θα γίνει το σχολείο. Μπράβο. Ωραία. Το ίδιο βράδυ που θα αποφασίσει το δημοψήφισμα να γίνει το σχολείο, το ίδιο βράδυ, χωρίς να περνάει ούτε από έγκριση, ούτε από δημοτικά συμβούλια, ούτε από κοινοβούλιο, ούτε από κανέναν, γίνεται νόμος του κράτους ή του Δήμου ή του νομού ή της κοινότητας. Συγγνώμη, δηλαδή ο νομός μπορεί να έχει άλλους νόμους από το κράτος. Τι άλλους νόμους, δηλαδή γιατί να έχει άλλους νόμους. Θέλει να κάνει ένα σχολείο για παράδειγμα. Ναι. Είπατε προηγουμένως ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει νόμος του κράτους, του νομού ή του κράτους. Ναι. Δηλαδή διαφέρει ο νόμος του νομού από του κράτους. Φυσικά. Κύριε Βιτάλη, σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω η συζήτηση να ήταν ικανοποιητική. Ουσιαστική θα έλεγα. Ουσιαστική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και αυτό που εύχομαι είναι να γίνει κάτι καλό για την πατρίδα. Από όπου και αν έρθει το καλό αυτό, κουράστηκε νομίζω ο Έλληνας να δεινοπαθεί. Η αλήθεια είναι όμως ότι το ανέχεται. Ή τουλάχιστον δεν του έχει δοθεί ακόμα η ευκαιρία να μην το ανέχεται. Εύχομαι να δοθεί η ευκαιρία αυτή για το καλό των παιδιών και των αγκονακιών μας. Για το αύριο δηλαδή. Εμείς αργά ή γρήγορα θα πάμε από εκεί που πήγαν κι άλλοι.
Οι επόμενοι όμως δεν οφείλουν να πληρώσουν τα λάθη τα δικά μας. Σωστά, και να πω κάτι σκληρό, το οποίο ενοχλεί, αλλά το λέω. Το λέω γιατί δεν ζητάω ούτε ψήφο, ούτε οτιδήποτε, οποιαδήποτε τύπου στήριξη, ούτε καν οικονομική από κανένα. Εάν δεν το κάνετε, κάθε μέρα που θα περνάει θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, αδέρφια. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και το βλέπουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Κάθε μέρα που θα περνάει, αν δεν επαναστατήσουμε σε μια ειρηνική επανάσταση, καθολική όμως όλοι μαζί, έτσι, κάθε μέρα που θα περνάει, αδέρφια, θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Δεν έχω τίποτα. Πάντως, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να πω ότι αυτό μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι που έλεγαν οι παλιοί κριτικοί και κριτικές. Χίλια κακά, ένα καλό, κρίμα στο καλό. Το καταλάβατε? Όχι. Το να ισχυριζόμαστε ένα καλό, αλλά τα χίλια κακά να το επισκιάζουν, κρίμας. Ας αφήσουμε λοιπόν τα κακά και ας επικεντρωθούμε στο καλό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ας μην κοιτάμε το δέντρο, ας κοιτάξουμε το δάσος. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Γεια και χαρά σας.